Για να καταλάβεις πόσο εμπορική εκπομπή κάνει αυτός ο τύπος που έχω δίπλα μου, μοιράζει τους χορηγούς σαν τα χαρτιά παραμονή πρωτοχρονιάς. Ναι, ρε, θα φίλε, παίξουμε τώρα... πάρε εσύ. Εντάξει, έχω. Πάρε πέντε φίλα εσύ, πέντε εγώ και πόνταρε. Έλα, πάμε. Έλα, φέρε, παίξουμε πόκερ. Σε λίγο, σε λίγο. Τι γίνεται, παιδιά? Τι κάνετε, χρόνια πολλά. Ο Χρήστος έκανε σκυλάδικη η εκπομπή. Είναι απαράδεκτος, ρε. Απαράδεκτος. Δηλαδή... από αισθητική, μηδέν. Εντάξει, ο άνθρωπος, ρε φίλε, τώρα... Όσο, ρε παιδί μου, καλός είναι σε πέντε πράγματα, οργανωτικά, αποτύπωσης των σκέψεων του... Στα οργανωτικά είναι πάρα... να δείχνει ότι είναι πολύ καλός. Το έχει και αυτό, ναι. Δεν πειράζει. Είναι βαθύ Πασόκ. Ναι. Είναι βαθύ Πασόκ, δηλαδή... Κάνω πολύ καλά ότι ξέρω τη δουλειά. Είναι μερικοί που μόνο κάνουν ότι ξέρουν τη δουλειά. Αυτό είναι και σε καλό επίπεδο όσον αφορά την πραγματικότητα. Οπότε χαλάλι του που το πουλάει λίγο. Το πουλάει, όχι λίγο. Μεταξύ μας μιλάμε τώρα. Αλλά εκεί που δεν υπάρχει καθόλου, δεν νιώθει, είναι αισθητικά. Γι' αυτό και διαλέγει αυτά τα χρώματα. Του αρέσει να κυκλοφορεί με μαύρο-κίτρινο γυαλί. Μαύρο-κίτρινο γυαλί. Ναι, λοιπόν. Πιστεύω ότι είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε, ο καθένας έχει μια. Μαύρο κίτρινο γυαλί, δεν πρέπει να έχει ούτε καλή Μαμπτούλ Τζαμπάρ όταν έπαιζε στους Λέικες. Γι' αυτό και πιστεύει ότι Παρασκευή πριν τα Χριστούγεννα και Τρίτη μετά τα Χριστούγεννα ταιριάζει να παίξει σκυλάδικα. Έτσι το πιστεύει, ρε παιδί. Ναι, ρε φίλε, γιατί γιορτάζουμε που γεννήθηκε ο Χριστός, ο οποίος άκουγε Πάολα. Στάνταρ. Στάνταρ, ξεκάθαρα. Κοίταξε, η Πάολα πάει. Στη Φάτνη. Η Πάολα είναι ποιοτικό σχέση με κάτι άλλο που ακούει. Βασιλική Νταντά. Ναι. Ή Αγγελική, θα τον μπερδεύω. Αυτό θα έχει και μια αδερφή Αγγελική σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Πόσο το δίνει να είναι το επιθετό της αυτό? Μηδέν. Δεν θα το ποντάρω βασικά, γιατί δεν είναι. Εντάξει, είναι. Ένα 0-0-0-1. Δεν είναι το επιθετό της, ναι. Είναι... Σίγουρα είναι ζιβλανή. Όλοι όμως θέλουμε μια Νταντά με τα δικά της προσόντα, πιστεύω. Δεν για την τα έχω παιδιά δει μας. Την κοπέλα. Θα δεχόταν η Αλίκη την Νταντά στο σπίτι? Δεν νομίζω ότι θα δείχνει τέτοια ανωτερότητα. Γιατί εγώ θα ήμουν πάρα πολύ δύσκολα άμα έκανα κανένα τέτοιο. Ναι. Δηλαδή για να καταλάβεις, ακόμα και η γυναίκα που μας καθαρίζει είναι επιλογή της. Γιατί ξέρει ότι καλά, αν διάλεγα εγώ. Εννοείται. Αυτό με τη γυναίκα που καθαρίζει, ρε φίλε. Έχω τον συνέτερό μου τον Άλκη. Ναι. Όπου υποτίθεται ότι μοιράζουμε τις δουλειές. Εντάξει. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να του πω ποτέ κάτι και να μην μου πει έχω γυναίκα αύριο. Ναι. Είναι μπροστός παπάς. Δεν μπορώ να το κάνω γιατί έχω γυναίκα, κατάλαβες. Του λέω και εγώ έχω γυναίκα και τρία παιδιά. Τι ζούμε, ρε φίλε. Άμα θες να αποφύγεις κάτι, βρίσκεις πολύ. Αυτό τώρα η Ηλία ήταν σίγουρη ότι αν διάλεγα εγώ γυναίκα για το σπίτι θα ήταν η μης τουρισμός Ουκρανίας. Μα αυτή καθαρίζει και καλύτερα από ό,τι ξέρω. Πώς πήρε ο Παναθηναϊκός τον Μπέργκε εμείς στον Γκαρσία στα κάτω του? Θα ήταν πρώην μη τουρισμό, ναι. 25 χρονών, αρχίζει να σπάει τώρα. Ξέρεις, οι Ουκρανίδες είναι και. Λίγο μια πυροβολημένη φτερούγα, μένα, αλλά με καλές προοπτικές. Με καλές προοπτικές, ναι, θα ήταν. Ναι. Άμα αναρρώσει. Το σπίτι μπορεί να μην το καθαρίζαμε ποτέ, αλλά δουλειά θα γινόταν, ρε φίλε. Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτό με το μη τουρισμό τη Ουκρανία πολύ μου έχει κολλήσει τελευταία. Το λέω συχνά. Γιατί ξέρω... έχει τέτοιο θεσμό στην Ουκρανία, δεν είμαι σίγουρο. Εντάξει, σίγουρα. Κάτι θα έχει. Κάτι ναι. θα έχει. Αν όχι μη τουρισμό. Δεν προλαβαίνω, Σταύρο μου. Αυτές στην ηλικία εκείνη την κατάλληλη εξάγονται. Έτσι κι αλλιώς. Είναι σαν τους Σέρβους διεθνείς. Φεύγουν 17 χρονών. Ναι. 17-18 τους έχει πάρει η Chelsea. Υπάρχει ολόκληρο φυτώριο εκεί, ολόκληρη οργάνωση που από νωρίς. Έχεις πάει Ουκρανία? Όχι. Α, συγγνώμη, ψέματα. Έχω πάει, αλλά με καράβι, με τη φρεγάτα. Α, στο στρατό. Ναι. Φαντάζομαι. Όπου αυτό που μου έκανε εντύπωση. Όταν κατεβήκατε, θα πήγατε καμιά βόλτα, δεν γίνεται. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το πόσο παλιωμοδίτικα ήταν ντυμένοι. Δηλαδή, φορούσαν ρούχα που τα είχαν οι ίδιοι αγοράσει το 70 και τα φορούσαν το 96. Γιατί ήταν φτωχοί τότε. Δεν ξέρω τώρα αν άλλαξε. Γίνεται όταν βγάζουν αυτά τα ρούχα. Ναι. Εκεί είναι το εντυπωσιακό. Προσπαθούσα να διακρίνω την ομορφιά στις γυναίκες κάτω από το κακό ντύσιμο που είχαν. Ναι. Κακό, ξέρεις, με την έννοια ότι ήταν φτωχές, ρε παιδί μου, και ήταν κίτσι η όλη φάση. Ναι. Φορούσαν ρούχα που τα ταιριάζαν μεταξύ τους γιατί δεν είχαν άλλα να βάλουν. Ναι. Φτωχά ήταν τότε. Και τώρα. Τώρα δεν ξέρω. Τώρα 300 ευρώ μισθό έχουν. Πόρε, φίλε. Κοντά είμαστε πλάκα-πλάκα, αλλά ναι. Εμάς μας έχει μείνει τουλάχιστον λίγο. Τα ρούχα τα παλιά. Ο αέρας, ναι. Έχουν μείνει και κάνα δύο εταιρείες, δεν έχουν φύγει όλοι από εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγουν όλοι και θα πεινόμαστε ξανά από εδώ, από τις βιοτεχνίες. Φοράω τις Αργεντινής τη φανέλα. Ναι. Έχω βγάλει και σλόγγεν. Το 78 είναι η ζακέτα αυτή. Τότε πήραν το κύπελο, το παγκόσμιο. Ωραία. Τότε τη φορούσε ο Κέμπες. Τώρα τη φοράει ο Σκέμπες.
Ωραίο. Καλό. Καλό δεν είναι. Αλλά είναι σου αυτή, πάει όμως. Είναι αυτή η ρετρό. Την έχεις φορέσει μικρός αυτήν κανονική. Δηλαδή ναι, υπήρχε αυτή η αισθητική. Με ναι. τις τρεις ρίγες. Ναι, όχι με το σήμα της Αργεντινής. Όχι. Α, ναι, ναι, απλή. Απλή. Αντίντας, Διαντόρα είχε. Ναι, Αντίντας. Αντίντας. Ναι, εμείς είμαστε σε Αντίντας χρόνια τώρα. Τώρα γιατί ο Πάοκ δεν φοράει ποτέ Αντίντας. Δεν το γνωρίζω. Ξέρω, πήγαμε στη Μάκρο που είναι πιο φίνε τσάτι. Πιο... Κάποια στιγμή πρέπει να φορέσει η Αντίντας. Κάποια στιγμή πρέπει να φορέσει και εκείνη την κλασική την στολή, την ασπρόμαυρη του πρωταθλήματος του 76. Η αλήθεια είναι ότι μετά την ποιότητα που πούλησε στον Πάοκ η Πούμα και η Νάικ, η Μάκρο είναι ανώτερη. Γλιτώσαμε και αυτήν την παραλλαγή φέτος. Την έχουμε σε καπελάκι βέβαια. Με την παραλλαγή μας έχουν κάνει μπαλόνια. Λες και είμαστε του, του Αρκάν. Πώς λεγόταν εκείνος εκεί στη Σερβία. Του Αρκάν. Λες και είμαστε του Αρκάν η ομάδα, ναι. Γενικά πρέπει να σέβεσαι την αισθητική ενός ανθρώπου που έζησε όλη τη ζωή στη Ρωσία. Δηλαδή οι Ρώσοι είναι ολόκληροι. Πριν 4 δευτερόλεπτα ξεφώνησε στους Ουκρανές για το φορούσανε. Ρε. Όχι, ρε, ο Ρώσος είναι. Όχι, τώρα ο. Ο Ιβάν. Σκέψον και 20 χρόνια πιο μεγάλο από τις Ουκρανίδες που είδα εγώ το 95. Είναι, είναι μεγάλο σε ηλικία ο Ιβάν. Είναι σε μια φάση μετασταλινική. 12 χρόνια τέτοια συστηματική. Δεν 12 χρόνια πιο μεγάλο από εμάς, κάπου εκεί 13. Λίγο είναι. Πιο μεγάλο δείχνει στο στυλ του. Εγώ σοκαρίστηκα όταν είδα ότι ο Τζορτζ Μάικλ πέθανε 53 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Πίστευα ότι είναι 70. Εγώ και εγώ τόσο νόμιζα. Ήταν πολύ μικρός τότε. Έγραψες κανένα λόγο παίγνιο για το Christmas που πέθανε ανήμερα Χριστούγεννα κλπ. Όχι, όχι, απλά τον αποθέωσα για το Freedom. Καλά, εννοείται. Και γενικά για τις μουσικές του. Και για το πόσο απελευθερωμένος ήταν σε σχέση με, με τη σεξουαλική του διαφορετικότητα. Έχεις δει πολλούς στάνα τους πιάνουν τσακωτούς με τον Κενταλικέρι στην τουαλέτα τη δημόσια. Και να μην δίνει μία. Ξέρεις τι είναι, ρε φίλε, να είσαι ομοφιλόφιλος και να πρέπει να το ικανοποιήσεις όλο αυτό χωρίς να γίνεις ρεζίλη. Δηλαδή, αν τον πιάνανε στις τουαλέτες με μια όπως την περιέγραψες Ουκρανίδα 1,80, δεν θα τον αποθεώναν όλοι. Give me five. Γιατί δηλαδή με τον Ταλικέρι να πρέπει να τον κράξουνε. Έτσι, μπράβο, φίλε, πέστα. Αφού τον Ταλικέρι θέλει το συγκεκριμένο κορμί. Και η κοινότητα του ΠΑΟΚ 24 αυτή τη στιγμή σε αποθεώνει. Μα εννοείται. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένας. Υπάρχει, σίγουρα υπάρχει. Δεν μπορεί, αφού είναι σταθμισμένο. 10% είναι στάνταρ, μπορεί και παραπάνω. 10% δουλεύουν. Κάποτε, αν θυμάσαι, υπήρχε ένα περιοδικό 10%. Λεγόταν έτσι το περιοδικό και ήταν γκέι. Ήταν εφημερίδα, free press. Γιατί τότε ήταν 10% το ποσοστό. Δεν βάζανε λίγο σάλτσα, δεν βάζανε δημοσκόπηση. Όχι, ρε. Παραγγελία, και ήταν... τώρα είναι παραπάνω, να ξέρεις. Τώρα είναι τουλάχιστον 25%. Δηλαδή έχει ξεπεράσει τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Γιατί και η Χρυσή Αυγή είναι σταθμισμένο 10%. 10% είναι και, δηλαδή... ξέμε, και αυτοί μπορούν να ανταλλάσσουν και πληθυσμούς. Αυτό το ομοφοβικό εμένα μου. Όντως, ξέρεις, αυτό που κράζουμε. Ναι, αυτό είμαστε, αυτό μας έλειξε. Ναι. Αυτό ακριβώς. Πόπο, ρε φίλε. Τι καλό. Κοινωνικά μηνύματα περνάει η εκπομπή, ρε φίλε, χριστουγεννιάτικα. Παρ' όλα αυτά είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Για να διευκρινίσω το λόγο, πήγαμε εκεί την κουβέντα. Όχι, για να διευκρινίσω το λόγο, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Δεν έχει κανένα λόγο έτσι, να είναι, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι γιορτινές ημέρες. Ναι. Όχι, σήμερα γιατί να είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Δεν έχουμε τρομερά πράγματα να πούμε. Σήμερα είναι μια ανάμεσα, το Άγιο ανάμεσα. Έχουμε. Όχι, ρε, έχουμε άμα θέλουμε, αλλά δεν θέλουμε. Μαλώνεις, που έλεγαν τον Ζήκο, που έλεγε ο Ζήκος, μαλώνεις, έλεγες μαλώνω, ρε. Δεν μαλώνω εγώ. Αυτό μαλώνεις, δεν, ναι. Το λέγατε μικρή. Μαλώνεις, ναι. Και λέγες μαλώνω, δεν μαλώνω εγώ. Έτσι, και εγώ δεν μαλώνω. Άμα πάρεις μία θέση σε κάποια θέματα που είναι ευαίσθητα, αμέσως θα χαρακτηριστείς, ουδέποτε θα αναγνωριστεί το ότι τα έλεγες. Το ότι πήρες θέση βασικά. Άσε που αν καμιά φορά ξεχαστείς και το πεις, εγώ τα έλεγα, θα σε κράξουν ακόμη περισσότερο γιατί δεν υπάρχει κάτι πιο γραφικό από το να πεις εγώ τα έλεγα. Έτσι. Και από τη στιγμή που από την αρχή θα σε βγάλουν στον τάκο ότι κάποιο συμφέρον εξυπηρετείς. Μετά θα σου πούνε ότι κάνεις και κακό στην ομάδα. Ναι. Άσχετα πιο εξυπηρετείς. Μετά θα ξεχάσουν μετά από λίγο από καιρό. Εσύ από στην ομάδα και άλλοι έρχονται και φεύγουν. Ναι. Άνα, μπράβο. Ναι. Μετά από λίγους μήνες, δεν λέω μετά από χρόνια, θα ξεχάσουν όταν εσύ θα έχεις επιβεβαιωθεί ότι τα έλεγες και όταν θα κάνεις και το λάθος να σου ξεφύγει ότι τα είπες, γιατί θα σκάσεις ναι, κάποια θα στιγμή, πινελίκια, θα φας και πινελίκι, ναι, ότι τι λες ρε, όλοι έτσι λέτε. Ναι. Έτσι λέει και ο άλλος. Όταν ο άλλος δεν έχει να σου πει, το γενικεύει, ρε φίλε, εννοείται πάντα. Ναι. Τέλος πάντων. Γι' αυτό και εμείς δεν υπάρχει. Σήμερα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα. Ναι. Δεν θα πούμε το γιατί όμως. Θα εξελιχθεί στη διάρκεια.
πάλι όμως τώρα εδώ. Αντιγράφεις κάποιους συναδέλφους που το έχουν πολύ εύκολο εγώ αυτό. Το λέω από τώρα. Ξέρω, αλλά δεν σας λέω. Εγώ το λέω από τώρα. Δεν θα πω. Άστο να γίνει. Άστο να πάει. Άστο να πάει. Δεν έχει να κάνει με τις μεταγραφές βέβαια. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με μεταγραφές πριν πει ο Γενάρη στον ΠΑΟ. Έχει όμως να κάνει. Ναι. Γιατί το αφήσαμε το θέμα γενικά όλων των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν σε εκείνο το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Έχει όμως να κάνει με τις τελικές αποφάσεις που πάρθηκαν μετά από όλα αυτά. Με ό,τι μπορεί να έγινε και που υποτίθεται ότι. Δεν το συνδυάζω. Παραδείγματο χάρη οι αλλαγές που γίνονται γενικότερα στο προπονητικό τίμημα, εγώ δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με τον Ατρόμητο. Ότι έχει να κάνει με την διάθεση του Ήβης να φτιάξει ένα πιο στενό κύκλο μέσα στην ομάδα. Άρα έχει να κάνει και με αυτό. Αυτό είναι με το πώς θα ο ίδιος. Βγήκε ο Βλάντα Νίβης, βγήκε κατά κάποιο τρόπο ενισχυμένος από όλη αυτή την κρίση. Εγώ οπότε λέω... παίρνει τις πρωτοβουλίες του. Ότι αυτό που κάνει είναι ρίσκο. Ρίσκο γιατί, ειδικά με τον Δανιλίδη. Εδώ για τον βοηθό προπονητή δεν μπορώ να ξέρω. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω τι λένε στις συζητήσεις μεταξύ τους, οι δυο τους, δεν μπορώ να ξέρω. Ωραία, τι τρόπο συνεργασίας έχουν, αν είναι ικανοποιημένος ο προπονητής από αυτό. Αλλάζει βοηθό προπονητή. Προφανώς παίρνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαχειριστεί από μόνος του περισσότερα πράγματα από ό,τι ξέρω εγώ. Π.χ. ο Γιάννης ο Θωμαίδης ή ο Μύρος Νάουστερ, δεν ξέρω ποιος από τους δύο θα αποχωρήσει. Δεν έχουμε ακόμα ανακοινώσεις. Αυτό που ξέρω πάρα πολύ καλά είναι ότι ο Δανιλίδης ως πρώτος γυμναστής της ομάδας έβγαλε ένα πρόγραμμα γύμνασης από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα, το οποίο σε συνεργασία με τη δουλειά που γίνεται στην αποκατάσταση έχει στον ΠΑΟΚ 0 μυϊκούς τραυματισμούς σοβαρούς τέλος πάντων. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Άρα εδώ διακρίνω ένα ρίσκο. Πάντα ο προπονητής είναι ο ηγέτης στο αγωνιστικό τμήμα και αυτό είναι απαράβατος κανόνας. Από εκεί και πέρα βέβαια, καλό θα ήταν να εξηγηθεί σε όλους μας γιατί ένας γυμναστής που ξέρουμε όλοι ότι είναι καλός, δηλαδή δεν το λέμε εμείς, το λένε οι παίκτες, το λένε οι παίκτες που είχαν, οι προπονητές που συνεργάστηκε, σούξου μούξου μανταλάκια, γιατί αποχωρεί ένας τέτοιος άνθρωπος από το αγωνιστικό τμήμα. Αυτό είναι ένα θέμα προς έρευνα, αλλά κυρίως... συνολικά από την εταιρεία. Γιατί και εγώ είδα στο Facebook αυτό που έγραψε. Αυτό δεν το γνωρίζω. Τις προηγούμενες φορές κατέβηκε στην Ακαδημία, αλλά από εκεί και πέρα και αυτός μπορεί να. Μπορεί να κάνει μια άλλη επιλογή, ναι. Ναι, την επαγγελματική του καριέρα. Και βέβαια σε υψηλό επίπεδο δούλευε, πήγαινε καλά. Ναι, να παραμείνει σε υψηλό δεν επίπεδο. Δεν ξεχάσω εγώ τώρα ότι πέρσι ο ΠΑΟΚ βγήκε ουσιαστικά πρώτο στα play-off επειδή ήταν πιο, είχε πιο πολλές δυνάμεις από τους αντιπάλους του. Εντάξει, αυτό ήταν πασιφανές. Ωραία. Τέλος πάντων, στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω πώς σκέφτονται. Προϊστάμενος του αγωνιστικού τμήματος είναι ο Μίχελ, προφανώς σε συνεννόηση με τον Ίβιτς, επιλέγουν αυτήν τη στρατηγική. Εγώ πάντα ήμουν αντίθετος σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η επιλογή, ότι η ΠΑΕ θα επιλέγει μόνιμους συνεργάτες σε κομβικές θέσεις. Δηλαδή, δεν θεωρώ εγώ, δηλαδή, χωρίς να κατηγορώ κανένα Μίχελ και κανένα Ίβιτς, για μένα αυτοί όλοι είναι σήμερα, είναι αύριο, δεν είναι. Μακάρι τέλος πάντων να πετύχουν και να είναι όσα χρόνια είναι, αλλά κάποτε θα φύγουν. Ωραία, σε 5 χρόνια, σε 1, σε 2, σε 3, σε 15, δεν ξέρω πώς. Οι συνεργασίες της ΠΑΕ σε κομβικές θέσεις θα είναι μόνιμες. Δεν αλλάζει γυμναστή. Δεν αλλάζει, ρε φίλε. Δεν αλλάζει το τμήμα σκάουτινγκ. Δεν αλλάζει ο αλλαλητής του ποδοσφαίρου. Δεν είναι, αυτή είναι του ΠΑΟΚ. Με την έννοια πια ότι όταν ένας... Ότι ρε φίλε να ξέρεις τη συνέχεια. Είμαι εγώ γυμναστής, είσαι εσύ παίκτης μου. Ξέρω ρε, τι είχες, τι έκανες, ποιο είναι το κουσούρι σου, ποιο είναι το καλό σου, το στραβό σου. Ναι, ναι. Ωραία, ξέρω μέχρι που μπορώ να σε πιέσω, ξέρω τι βλάκας είσαι, τι έξυπνος είσαι. Καταλαβες, ξέρω. Καταλαβες, εγώ δεν είμαι... Με την ίδια λογική, όπως το λες, δεν πρέπει να αλλάζουν έτσι και ίσως συχνά και οι προπονητές. Εννοείται. Και οι τεχνικοί διευθυντές, δηλαδή πάνω σε αυτή τη λογική το λέμε. Εννοείται, απλά... Αλλά εκεί, επειδή στο θέμα των προπονητή. Υπάρχει αυτή η πραγματικότητα η ελληνική και γενικά η ποδοσφαιρική. Ότι όταν θες κάτι να αλλάξεις, ο πρώτος που μπορεί να αλλάξει εύκολα είναι ο προπονητής. Και επειδή και ο τεχνικός διευθυντής κρίνεται σε βάθος ενός χρόνου, δύο χρόνων, στον ΠΑΟΚ ακόμα γρηγορότερα, και υπάρχει περίπτωση να έχουμε γρήγορες αλλαγές αυτών, τουλάχιστον τα άλλα βασικά στελέχη σου κράτα τα, ρε φίλε. Αποδέσμευσέ τα από συνεργάτες του προπονητή. Και κάν τους συνεργάτες της ΠΑΕ. Από το καλοκαίρι έχουν αλλάξει όλοι. Όλοι. Ωραία. Εγώ είχα ένσταση για το team όταν ανακοινώθηκε ένα νέο του Ήβιτς.
Θεωρούσα δηλαδή ότι συνολικά το team είναι χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που χρειάζεται ένας άπειρος προπονητής. Ωραία. Αλλά όχι στο κομμάτι του γυμναστή. Ναι. Ο γυμναστής έχει δώσει διαπιστευτήρια, ρε φίλε. Ξέρω. Άρα κατά κάποιο τρόπο τώρα η αλλαγή σε σχέση με τον βοηθό του δεν είναι σε κακό προσανατολισμό. Δεν είναι σε καλό κακό. Είναι να έχει μαζί έπρεπε έναν... να γίνει νωρίτερα. Ναι. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ας γίνει τώρα. Ναι. Άρα δεν κάνουμε κριτική στον Ίβιτς τώρα, κάνουμε κριτική σε επιλογές συγκεκριμένες. Δηλαδή... Δεν είναι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ κάνει λάθος όταν αφήνει στελέχη του ωραία, να ορίζουν συνεργασίες πολύ κομβικές. Θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχουν αποτελέσματα θετικά. Δείγμα νούμερο 1 τα play-off. Δείγμα νούμερο 2 βαθμός ετοιμότητας της ομάδας με τον Άγιαξ. Κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε όχι επειδή δεν είχε τρεξίματα, είχε καλύτερα τρεξίματα από τον Άγιαξ. Αποκλείστηκε γιατί ήταν καθυστερημένος. Ναι. Ωραία. 3 αναμενόμενη κοιλιά τον Οκτώβριο, το ξέραμε. Μια ομάδα που φορμαρίστηκε γρήγορα δεν γίνεται να μην έχει συνέχεια. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα η ομάδα στα 3 τελευταία παιχνίδια τρέχει σαν καθυστερημένη. Τρέχουν όλοι. Το ριπλές που κάναμε στην Κέρκυρα, παραδείγματος χάρη, ήταν το καλύτερο ριπλές που έχουμε κάνει ever. Ο αντίπαλος πέρασε το κέντρο στο 32 πρώτη φορά. Άρα λοιπόν, αν μη τι άλλο, εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω ότι είμαι αντίθετος σε αυτό το πράγμα και πολλοί που γνωρίζω, που ξέρουν πράγματα και καταστάσεις, αλλά από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν όντως λόγοι να συμβεί αυτό το πράγμα, ας μας εξηγηθούν. Γιατί στον ΠΑΟΚ αυτό το μαύρο σύννεφο συνεχώς που υπάρχει από πάνω, γιατί έφυγε ο ένας, γιατί έφυγε ο άλλος, γιατί έφυγε ο άλλος, δεν είσαι στο σπίτι σου και κάνεις ό,τι γουστάρεις. Πρέπει οι επιλογές σου, σαν, για το Μίχελ αναφέρομαι τώρα, γιατί αυτός είναι προϊστάμενος του αγωνιστικού τμήματος, οι επιλογές που κάνατε κύριε προϊστάμενε, θα πρέπει να αιτιολογηθούν. Γιατί φίλε με κάτι τέτοιες βλακίες, εξενερώσει ο Κοσμάκης και δεν πάει στο γήπεδο. Απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί φεύγει τώρα ο Δάλος. Γιατί. Υπάρχει κάποιος λόγος. Μπορεί να μάλωσε με κάποιον. Μπορεί να έκανε, μπορεί να έρανε. Όχι οι διαρροές να είχαμε να λέγαμε. Όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Γενικά πρέπει να δοθεί μια συνέντευξη τύπου. Μια συνέντευξη τύπου λέω. Μια συνέντευξη τύπου συνολικά εννοείται ναι. Αυτό. Λοιπόν. Έχουν έρθει και κάνα δύο μηνύματα. Να ανταλλάσσουμε και ευχές έτσι κι αλλιώς εδώ. Πάμε με την εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 σήμερα με. Αίτητος Μπέρκερ & Σέικ. Άνα, μπράβο, Μπέρκερ & Σέικ. Αίτητος πήγα, χτύπησα μια χαμπουκεράρα τις προάλλες. Και θα είναι για μέρες ακόμα, διότι ο ΠΑΟΚ παίζει το πρώτο παιχνίδι 3 Ιανουαρίου. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα ήθελα τώρα να χάσει τη Λιβαδιά. Εντάξει, τώρα, δηλαδή σε παρακαλώ τώρα. Θα πρέπει να πα στη Λιβαδιά να κάνει ένα διπλό. Άνα, μπράβο. Ωραία. Μπέρκερ & Σέικ. Και με 0 παθητικό για να συνεχίσουμε να το λέμε ότι δεν έχει φάγει γκολ. Σε ένα 0-3, 0-2, 0-3 είμαι ευχαριστημένος εγώ. Και 0 δεν είμαι ευχαριστημένος εγώ, άστο. Καλά εννοείται. Πλάκα. Μπέρκερ & Σέικ λοιπόν στην Κούσκουρα. Λαϊκό προσκύνημα αυτές τις μέρες. Κανονικά πέρασε από εκεί μακελιό, δεν μπορείς να φανταστείς, Άκη. Αρχίζει και γίνεται γνωστό το προϊόν. Ναι. Η ιδιαιτερότητά του. Άνοιξε και δίπλα το μακαρονάδικο. Το οποίο έχει και φρέσκο μακαρόνι. Θα πάμε να το τιμήσουμε σε κάποια φάση. Ωραία. Ναι. Το Viewmaster, έτσι λέγεται. Μπέρκερ & Σέικ λοιπόν στην Κούσκουρα, το κορυφαίο χάμπουκερ. Απίστευτος χώρος. Έχει και milkshake να πιείτε το μεσημεράκι πριν φάτε ή το πρωί. Έχει τέλος πάντων και τα κοκτέιλ του. Έχει πολύ ωραίο χώρο να αράξετε. Στο παραδοσιακό σημείο της Κούσκουρα που είναι πλέον το πιο καλό για να φας στο κέντρο της πόλης. Μαζί μας και τα αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά είδη Regina. Άμα μπείτε στο site reginabanio.gr ξεφυλίζετε και το κατάλογο με τα προϊόντα της Regina και μετά τα βρίσκετε σε επιλεγμένα καταστήματα. Αναδόμο, ανακαινήσεις υψηλών προδιαγραφών. Πολύ υψηλών προδιαγραφών. Η Αναδόμο είναι εδώ μαζί μας. Αγία Σοφίας 18, αναδομο.pavlaanakenisi.gr για να βρείτε ό,τι καλύτερο υπάρχει σε ανακαίνιση στην πόλη μας αυτήν τη στιγμή. Και πειρατής, ναι. Για πες ο πειρατής επίσης στην παρέα μας. Σήμερα είναι Τρίτη των Χριστουγέννων. Όλες οι πριμάτοροι μπύρες είναι 2-1 από βαρέλι. Οι μουσικές είναι εκπληκτικές και δεν ξέρω αν εκεί ο φίλος σου θα μπορέσει να βάλει και λίγο George Michael. Πάει θα βάλει ο μουλοχτός, δεν θα βάλει. Ρε. Ναι. Βάλ το Freedom, ρε φίλε, να θυμηθούμε Λίντα Ευαγγελίστα στα καλά της, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, τι μου. Ναι. Πώς εργές κάθε Τρίτη, μπύρες, μπαντάνες, τα πάντα όλα εκεί στον πειρατή που βρίσκεται στη Διογένους 17 στην Τούμπα και κυριολεκτικά είναι το καλύτερο μαγαζί
της ευρύτερης περιοχής. Χρόνο με το χρόνο γίνεται και ακόμη πιο δημοφιλές και ακόμη καλύτερο και με πολλές προσφορές, όπως ας πούμε το ότι όλες οι βαρελίσκες κάθε Τετάρτη είναι μείον 1 ευρώ και κάθε φορά που έχει εντός έδρα αγώνα στην Τούμπα την παίρνετε την πύρα στο χέρι σε πλαστικό και φεύγετε με μόλις 2 ευρώ τα 400 μιλιλίτρ. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε με Σταύρο Κόλγα και Άκη Αξιλόγλου εδώ στο εορταστικό ΠΑΟΚ 24. Άρε φίλε, τι βίντεο κλιπάρα ήταν αυτή, ρε φίλε. Τι βίντεο κλιπάρα ήταν αυτή. Καλά τα λες. Θυμάσαι ποιες παίζανε. Λίντα Ευαγγελίστα. Που ξεκινάει το βίντεο κλιπ, ρε φίλε, με Λίντα Ευαγγελίστα, η οποία ήταν, ρε φίλε. Ήταν στα πολύ πάνω της τότε. Όλες όσες παίζανε ήταν στα πάνω της. Λίντα Ευαγγελίστα. Ναόμι Κάμπελ. Σίντι Κρόφορτ στην πανιέρα. Καλά, μιλάμε, σφεντόνα κανονικά. Ωραία. Η άλλη. Η Σίντι Κρόφορτ ήταν η μελαχρινή. Η Κλόντια Σίφερ ήταν η ξανθιά. Την είδα χθες ξένα στο Love Actually. Κάτσε να έπαιζε. Δούμε. Hugh Grant Θεός, ρε φίλε. Hugh Grant Θεός. Ο Τέρλιγκτον ήταν. Άγγλος πρωθυπουργός, Είναι το 1990 το βίντεο κλιπ. Κάτσε λίγο. Πάτα το. Top Models. Α, το βάζει με χρονιά. Όχι, δε. Γιατί βγάζει και χρονιές βγάζει. Freedom. George Michael, εντάξει, το βγάλε. Το βγάλε. Για να δούμε. Πάρα το βίντεο κλίπα, το βλέπουμε εμείς και θα τις δούμε όλες, θα τις γνωρίσουμε. Α. 1990 ρε φίλε, τα καλύτερα μας χρόνια. Τα καλύτερα μας χρόνια φίλε. 15 χρονών να ήμουν για 10 χρόνια. Κρίστη Τέρλιγκτον, Σίντι Κρόφορτ, Λίντα Ευαγγελίστα, Ναόμι Κάμπελ. Τα τέσσερα top model της εποχής. Ναι, ναι, ναι. Υπερ, και top model τώρα, όχι τώρα που κάθε καρακαϊδόνα το βλέπει μοντέλο. Άστο ρε, είχαν αέρα. Ναι. Και δηλαδή, δεν ευτελίζονταν στη μεγάλη ποσότητα. Επειδή τώρα τα κάνουν όλα. Ενώ εκεί την έψαχνες να τη βρεις. Άντε να ήταν ένα εξώφυλλο σε ένα περιοδικό. Ξεκινάει τώρα με Λίντα Ευαγγελίστα, ρε φίλε. Εντάξει. Δηλαδή να κλαις με μαύρο δάκρυ. Δηλαδή την τρως αυτή να και αυτοκτονείς. Καπάκι δεν έχεις λόγο μετά. Να ζήσεις άλλο. Να ζήσεις. Ναι. Δηλαδή κοίτα τώρα. Ωραία, φίλε. Τι πλάσμα. Τηλεκοντρόλ. Ε. Τι είναι. Άστο, φίλε. Λίντα Ευαγγελίστα, θεά. Είναι εγώ που πάω 24 πάνω από αυτά, όχι το top model 24. Και κάθεται μόνη της σε ένα άδειο δωμάτιο για να ακούσει το CD του George Michael. Εντάξει, έχει ένα, το δωμάτιο είναι εντελώς άδειο, το σπίτι ψηλό νεοκλασικό άδειο, αυτή κάθεται σε μια γωνία, σε μια γωνία με ξυπόλυτη, ξέρεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, και αποφασίζει τελικά να πατήσει με το control και να βάλει σε τέτοιο, να ξεκινήσει το στερεοφωνικό. Το οποίο στερεοφωνικό έχει κανονικά κασέτα, ναι, CD, Ναόμι. Από πάνω βινίλιο. Και τον Ναόμι Πιτσιρίκα, 120 χρονών. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, δηλαδή κλάμα. Οπ. Κοίτα εδώ. Πω, κλάμα, ρε φίλε. Εντάξει, ήταν πολύ μπροστά ο τύπος. Ε, ναι, τώρα, ρε φίλε, για να έχεις αυτά τα τέσσερα top model της εποχής εκείνης, γιατί όσοι δεν έχουν ζήσει την εποχή δεν μπορούν να καταλάβουν. Είχε κάνει το Last Christmas, ρε, και ήταν νούμερο ένα γενικά. Το Last Christmas, αυτό το σχέδιο. Είχαν χωρίσει η Γουάμ και ο George Michael που ήταν ο δυνατός, έτσι. Έκανε τη συνέχεια μόνος του. Στην Κύπρο είναι αργία τώρα ο θάνατός του. Κανονικά θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Ναι. Αλλά το θέμα με τον George Michael δεν είναι. Μπορεί να σ' αρέσει η μουσική του, μπορεί να μην σ' αρέσει. Το θέμα είναι ότι ακομπλεξάριστα συνέχισε την παράδοση, την αντίστοιχη των ροκάδων. Δηλαδή όπως πολλοί ροκάδες ήταν ακομπλεξάριστοι και κάνανε τα πάντα και τα κάνανε στυλ και ήταν αυθεντικοί και βγάζανε ακριβώς αυτό που είχαν χωρίς να τους ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος και τελικά ο κόσμος επειδή το επέβαλαν αυτοί αυτό δεν σχολίαζε αρνητικά. Ναι. Το συνέχισε ο George Michael αυτό στο pop. Και στη Τέλικτον, κοίτα εδώ πλάσμα, ρε φίλε. Δηλαδή έχει ένα σεντόνι, ρε φίλε. Είναι ντυμένη με ένα σεντόνι και προχωράει. Και όλες ας πούμε γυρίζει γύρω από τον George Michael, ο οποίος δεν υπάρχει στο βίντεο κλιπ, απλά είναι το CD του που ακούνε αυτές. Με ακουστικά, ναι, ξέρεις, αυτά τα ακουστικά του Walkman. Κοίτα τώρα, η Ναόμη δεν έχει μισό λάθος πάνω της. Κοίτα εδώ, θηλυκό. Βάλτε ρε καράμπαζα να πούμε να δείτε εκεί πέρα πως ήταν κάποτε τα πράγματα. Καλά τα λέω. Είναι το φινάλε της καλύτερης εποχής αυτό. Το 90 ναι. Μέχρι 92-93 παραπάνω. Είναι το φινάλε του YouTube εκεί που βγάλαν το Rattle Ham το 89. Ναι. Είναι ένα τέλος εποχής. Δεν εννοούσε εσένα. Και για την... μου. Έλα. Να σου πω κάτι. Και για την Αμερική είναι τέλος εποχής. Εκεί τα πρώτα χρόνια του 90. Nirvana.
Μόλις είχαμε βγει. Δηλαδή σκέψου ότι 10 χρόνια μετά από αυτό το βίντεο κλιπ πέσαν οι δίδυμοι πύργοι και βγήκε πρόεδρος στην Αμερική ο George Junior Bush. Τι decadence κατάσταση. Μέχρι τότε ακόμα λίγο κρατούσανε. Τι να πούμε και τι να κάνουμε. Έλα δούμε να πεις τα νέα του ΠΑΟΚ. Τι έχουμε εδώ πέρα. Έλα γιατί αν περιμένεις από εμάς δεν πρόκειται να πούμε τίποτα. Κουβέντα εδώ θα λέμε και. Εντάξει, κάναμε εμείς ένα σχόλιο πριν, φίλε. Τηρήσαμε το έθιμο. Εντάξει, χριστουγεννιάτικη η κατάσταση ούτως ή άλλως. Τώρα ακόμα δεν έχουμε πει σε αριθμούς, δεν δουλεύει κανείς βασικά. Βάλε και τα ακουστικά σου εκεί. Πού είσαι, δεν μπορεί. Όχι, εντάξει, εμείς δουλεύουμε. Πού του πήγε στο πύλιο. Βλέπω... Καλημέρα, καλημέρα. Ελένη, χρόνια πολλά που λέγεται. Σιντικρόφορτ, κοίτα εδώ, Σιντικρόφορτ. Καλημέρα, κοίτα, και χρόνια πολλά. Δείξε την Κρόφορτ πάλι. Είναι σαφές ότι λείπει ο Δημήτρης Ντορμπατζόγλου από την εκπομπή. Δεν περαστικά να ευχηθούμε. Εντάξει, να σου πω κάτι, ο Ντορμπατζόγλου τι έγινε. Πλακώθηκε σκρεπάλες, φίλε, πάρτι, ιστορίες, το ένα το άλλο και αρρώστησε. Ο Δημήτρης. Ο Ντορμπατζόγλου. Είμαι σίγουρος. Δηλαδή δεν πρέπει να βγήκε ούτε για βόλτα στο Ρετζίκι. Για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι λείπει ο Δημήτρης. Τα δύο λάπτοπ που έχουμε εδώ μπροστά στον μπάγκο εδώ του, ναι, ναι, στο στούντιο, το ένα δείχνει βίντεο κλιπ και το άλλο τα μηνύματα. Δεν υπάρχει κανένα ειδησιογραφικό ανοιχτό. Ούτε δηλαδή, τι, μην έχουμε καμιά αγωνία. Εμείς είμαστε οι πρωτογενείς. Μα ναι, εννοείται, ρε φίλε. Τι, λες να έγραψε κάτι ο άλλος και δεν το προλάβαμε. Άσε ρε, Έλεν. Κλαίτε λίγο. Και ο Τσόρμπα από μηχανικά το κάνει. Είναι old school ο Τζόρντα. Άναμπρα. Κοίτα, σημειώνει με το τέτοιο. Επειδή δεν είναι και της ηλικίας του Ασλαμά να έρχεται εδώ με τις φωτοτυπίες. Γιατί ο Ασλαμάς κάθε πρωί έρχεται με τις φωτοτυπίες. Εντάξει, μόνο τις φέρνει. Δεν τις κοιτάζει. Γιατί πλέον είναι δεν μπορείς να κάτσεις να ανακαλείς τις σημειώσεις σου. Έτσι κάνει και ο Τσόρμπα. Αλλά σήμερα πιστεύω ότι και εδώ να ήταν, δεν θα ήταν πολύ διαφορετική η εκπομπή. Κάπως έτσι θα πηγαίναμε. Κοίτα, με γνώμονα την εκπομπή της Παρασκευής, νομίζω θα ήταν διαφορετική. Ναι, μάθε μπροστά, λίγο ρεκόλεξη. Μπροστά. Κάτσε να το στοχεύεις. Σωστά. Ναι, τώρα είμαι εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, εγώ να σας πάω σε ποδοσφαιρικά θέματα. Τι γίνεται, πες μας. Είδαμε μέσα στο τριήμερο που καταγράψαμε κι εμείς μέσα από το πρώτα απ' όλα σου έδωσε μια συνέντευξη ο Μιγκέλ Βίτορ. Η πρώτη φορά που ο Μιγκέλ Βίτορ μιλάει από την στιγμή που αποχώρησε. Αν θυμάστε. Ο οποίος, αν είδα καλά σε κάποια φάση όπως τη διάβαζα, είπε ότι το πρωτάθλημα του Ισραήλ είναι πολύ πιο οργανωμένο από την Ελλάδα και. Πιο καλά δομημένο, πιο καλά οργανωμένο. Είναι αυτό. Με ημερομηνίες που τηρούνται κατά γράμμα. Νομίζω ότι αυτό τον είχε λίγο ενοχλήσει, αν θέλεις, πειράξει. Γιατί κάθε φορά κανόνιζε τις διακοπές του. Θυμάμαι κιόλας ρωτούσε τον ΠΑΟΚ, ρωτούσε η σύζυγός του πότε φεύγουν. Θυμάστε τι έγινε. Η συνάδελφος, σύζυγός του στην Αμπόλα. Πρωτόγνωρα πράγματα. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι δημοσιογράφος. Δηλαδή φαντάζεσαι να έχω παντρευτεί εγώ. Όχι. Να έχει ο ΠΑΟΚ μία. Όχι, ρε φίλε, να έχει παντρευτεί ο. Να παντρευτώ εγώ την Κοντζάρεβα. Α σου πω. Να έχει παντρευτεί ο Μάτος την Ελένη. Εξαιρετικό το παράδειγμα σου. Τυχαία βρήκα ένα παίχτη. Τυχαία, πάρα πολύ καλά. Να πάμε πιο χοντρό, ρε. Να έχω παντρευτεί εγώ την Κοντζάρεβα. Δηλαδή, συγγνώμη. Ωραία. Τι θα γινόταν, ρε. Κάτσε, ευσεβείς πόθους τώρα που φαίνεται εκφράζεται όλοι. Το μαράκι. Ψάχνουμε περίπτωση ποδοσφαιριστή. Δημοσιογράφου. Ναι. Κοίταξε. Έχουμε το παράδειγμα πιο αν εσύ είχες παντρευτεί τον Μάτος και δούλευες στο ΠΑΟΚ 24, οι άλλες συνάδελφοι θα στραβώναν. Θα λέγανε τα έχει πρώτη όλα τις ειδήσεις. Με ενδεχόμενο ο Μάτος να ήταν σε άλλη ομάδα. Η γυναίκα του Βίτορ, όταν έπαιζε ο Βίτορ στην Μπενφίκα, είχε θέματα. Άνα, μπράβο. Να έχεις ρωτήσει ποτέ. Αν είχε θέματα πάω. Με συναδέλφους. Όχι, γενικά πρέπει να κάνει μια συνέντευξη. Με το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Ναι, έκανε... Και έπαιζε ο άντρας της στην Μπενφίκα. Δεν έκανε ποτέ θέματα για τον ΠΑΟΚ με εξαίρεση τον Ρικάρδο. Όταν έπαιζε στην Μπενφίκα, ο Βίτορ. Ξύπνα, θέματα. Ναι. Όχι, κανένα. Τη ρώτησε. Εκείνη, ναι, φυσικά. Είχαμε κάνει θέμα την Ντάνια. Κάντε μια συνέντευξη. Την έκανε, την έχει κάνει. Κανένα θέμα. Δεν είναι Σταύρο με. Και πώς αισθάνεται που έχει έναν άντρα με τόσο μεγάλο κεφάλι. Θα μου πει και τι φρόσο που ρωτήσω γι' αυτό. Αλλά τέλος. Δεν έχω δει πιο όχι, ρε, ζευγάρι, ο Τσόρμπα του πάει αυτό το μέγεθος στο κεφάλι. Δεν έχω ζευγάρι. Ναι. Πιο αγαπημένο. Ο Βίτορ είναι λίγο καρτούν. Καλό παιδί. Εντάξει. Τα δύο κοριτσάκια τους. Τα οποία κοριτσάκια τους εδώ πήγαν σχολείο, εδώ έμαθαν ελληνικά. Το καλοκαίρι έκλαιγαν. Γι' αυτό τρελαίνομαι. Τρελάθηκαν με γι' αυτό τρελαίνομαι. Τρελάθηκαν. Κοίταξε, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο σε αυτήν την ηλικία μας σκεφτείς ότι η μικρή τους κόρη γεννήθηκε. Όχι, ρε, γι' αυτό τρελαίνομαι που χάσαμε αυτόν τον παίχτη. Χωρίς να είναι κάτι εντυπωσιακό. Πέρυσι χωρίς το καλοκαίρι και τρελάθηκε και από τον τρόπο με τον οποίο έμαθε. Αυτός επιμένει πώς λοιπόν τελείωσε από τον ότι είχε συμφωνήσει το προηγούμενο βράδυ και μετά ενημερώθηκε από τον τύπο. Ακριβώς. Γι' αυτό και όλο αυτό το διάστημα δεν μίλησε ποτέ. Θυμάμαι τις ημέρες εκείνες το ρεπορτάζ και όλο το feedback από τον Βίτορ ήταν ότι οι δύο πλευρές
ανανεώνουν τη συνεργασία τους, ότι υπάρχει θετική διάθεση. Είχαμε. Αυτό ήταν το ρεπορτάζ εκείνο των ημερών. Αυτό έβγαινε και από τον ΠΑΟΚ, αυτό έβγαινε και από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Ότι τα έχουμε βρει σε όλα. Μάλιστα, θυμάμαι ότι ο ποδοσφαιριστής φεύγει για διακοπές με την οικογένειά του στην Πορτογαλία. Υπάρχει συμφωνία και απομένουν μόνο να απασταλούν χαρτιά για να πέσουν και υπογραφές. Και λίγο πριν συμβεί αυτό, ενημερώνεται από τα media, αν θυμάστε, στη συνέντευξη τύπου... τοποθέτηση Μίχελ, τελευταία τοποθέτηση Μίχελ στην ιστορία. Στην παρουσίαση του Ίβιτς ήτανε, ναι, σωστά, ότι ο Μιγκέλ Βίτορ τελείωσε. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ήταν ένα σοκ για τον Πορτογάλο και γι' αυτό κιόλας, αν θέλεις, τα καρφιά του και όλη η δυσαρέσκεια και όλη η πικρία την οποία έχει ακόμη και σήμερα αφορά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Όχι τον Ίβιτς. Όχι τον Ίβιτς, τον Λούμπος Μίχελ. Το λέει ξεκάθαρο ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα, έχω τις καλύτερες των αναμνήσεων από τον ΠΑΟΚ. Για μένα πάντα ο ΠΑΟΚ θα σημαίνει πολλά τόσο για την οικογένειά μου όσο και για μένα προσωπικά στην καριέρα μου. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην ξεχάσω τον τρόπο με τον οποίο μου φέρθηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Λούμπος Μίχελ, τις ημέρες εκείνες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, γιατί τον ρώτησα αν θυμάστε την τοποθέτηση που είχε κάνει για τον Λούμπος Μίχελ μέσω Facebook. Ένα ξεφωνητό είχε ρίξει. Ένα ξεφωνητό σε πολύ σκληρή γλώσσα ότι άλλα συμφωνήσαμε, ότι εγώ έχω μάθει να. Συμφωνήσαμε, ξέραμε και νούμερο, νομίζω 360.000 το χρόνο. Σωστά, έχω μάθει να κρατώ την υπόσχεσή μου, να τιμώ τα παντελόνια μου. Άλλοι στον ΠΑΟΚ δεν το κάνουν. Έχει μιλήσει σε πολύ σκληρή γλώσσα και τον ρώτησα λοιπόν αν η συγκεκριμένη τοποθέτηση ήταν ένα εκνευρισμό τη στιγμή, γιατί τελείωνε ένα πολύ μεγάλο κύκλο του στον ΠΑΟΚ και αν το έχει μετανιώσει τώρα. Όχι, ό,τι είπα είναι η αλήθεια. Κάθε μέρα λάμβανα κλήσεις και μηνύματα από ελληνικά μίντια για να εξηγήσω τι συνέβη. Γι' αυτό και πήρα την απόφαση να κάνω μια δημόσια τοποθέτηση για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Όπως καταλαβαίνεις, Άκη, τα τηλεφωνήματα εκείνη την περίοδο, γιατί και εμείς αλλιώς τα ξέραμε, αλλιώς μας ήρθαν. Είμαι σοβαρός και σωστός άνθρωπος. Δεν μου αρέσουν οι παρεξηγήσεις και έτσι αποφάσισα να κλείσω αυτόν τον κύκλο. Ήταν ο καλύτερος τρόπος να τα ξεκαθαρίσω όλα. Μετά από 3 χρόνια με τη φανέλα του ΠΑΟΚ που έδωσε τον καλύτερο μου εαυτό για το σύλλογο, θεωρώ πως άξιζα μια καλύτερη αντιμετώπιση. Αλλά για να απαντήσω, μου λέει ευθέως την ερώτησή σου, το πρόβλημά μου ήταν μόνο με έναν άνθρωπο. Με όλους τους άλλους στο σύλλογο διατηρώ μια πολύ καλή σχέση. Οι περισσότεροι, μάλιστα, μου έστειλαν μηνύματα για να μου πούν ότι δεν έχουν καταλάβει γιατί έφυγα. Είναι κομμάτι του παρελθόντος και τελείωσα. Και τελείωσα. Θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα στους συμπαίκτες μου. Τον ρωτήσαμε για το ποια είναι η σχέση του με τον Βλάνταν Ίβιτς, τι συζητούσαν εκείνες τις μέρες που ήταν και τα play-offs και ακολουθούσε το καλοκαίρι αυτό των συζητήσεων. Είπε τα καλύτερα για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ότι προφανώς δεν είχε κάποιο πρόβλημα με εκείνον. Μάλιστα, λέει ότι ο Ίβιτς μου έλεγε να ξεχάσω το θέμα του συμβολέου μου στη διάρκεια των play-offs, ότι είχε κάνει θετική εισήγηση στον πρόεδρο που τότε ήταν ο Λούμπος Μίχελ, προκειμένου να μου ανανεωθεί το συμβόλαιο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν προχώρησε. Γνωρίζω πως δεν είναι δική του η απόφαση να φύγω από την ομάδα. Η απόφαση του Ίβιτς, αναφέρει ο Μιγκέλ Βίτορ. Σαφώς αυτό το οποίο θέλει να ξεχάσει σίγουρα από το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η οργάνωση, η δομή του ελληνικού ποδοσφαίρου, η διαιτησία, τα play-offs, ο κακός προγραμματισμός και άλλα πολλά. Για το αν εν τέλει, εφόσον έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ, μετάνιωσε για την επιλογή του να έρθει στον ΠΑΟΚ, σαφέστατα και όχι, θα το ξαναέκανα όπως χαρακτηριστικά μου δήλωσε. Για το μόνο το οποίο μετανιώνει και είναι απογοητευμένος και στεναχωρημένος είναι που δεν κέρδισε έναν τίτλο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ωραία, πάμε παρακάτω. Είχαμε αλλαγές, είχαμε τον Βεσελίνοβιτς. Δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον ΠΑΟΚ, ακόμη είναι η αλήθεια. Μόνο ο ίδιος λέει ότι συμφώνησε. Από την προηγούμενη εβδομάδα που βγήκε το θέμα από την Σερβία, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει πάρει. Δεν ήταν και κανείς για να επιβεβαιωθεί από τον ΠΑΟΚ, εδώ είναι η αλήθεια. Από σήμερα νομίζω θα έχουμε εξέλιξει, που επιστρέφουν όλοι. Πάντως υπάρχει και επιβεβαίωση από τον ίδιο, διαστόματος του ίδιου, ότι δέχτηκα την πρόσκληση του Βλάνταν Ίβιτς. Ήρθε η ώρα να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου και να ενταχθώ στο team. Στο προπονητικό team του ΠΑΟΚ. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, Σταύρο, δημιουργείται μια πολυκοσμία στον ΠΑΟΚ, γιατί με τρεις βοηθούς του Τεράλ. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα αποχωρήσει ο Γιάννης Χθωμαίδης. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω. Αλλά επειδή δεν είναι κανείς εδώ, ναι, και επειδή δεν μπορούμε να πούμε ότι η συνεργασία αγωνιστικού τμήματος διοίκησης είναι η καλύτερη. Δηλαδή, δεν υπάρχει πολύ συνεννόηση μεταξύ Μίχελ και υπολείπων. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο Γιάννης Χθωμαίδης, ακούω και μαθαίνω δεξιά και αριστερά ότι είναι δύσκολα. Και ότι προφανώς θα την καταστήσει τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο κ. Βεσελίνοβιτς, ο οποίος έχει εμπειρία σε επίπεδο προπονητικής, εντάξει, δεν είναι κάποιος χθεσινός. Θα μπορούσε αυτός να είναι ο προπονητής. Πολύ μεγάλη ενίσχυση, αν και 37 χρονών, όπως είπαμε, πολύ μεγάλη ενίσχυση στο τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ με τον συγκεκριμένο.
Πολύ μεγάλη ενίσχυση. Θα δούμε, Ελένητσα μου. Ναι. Τι έχει κάνει αυτό, μας ενδιαφέρει. Ναι. Πιάστηκα από αυτό που είπες για την εμπειρία του. Έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από τον Γιάννη Θωμαρίδη, π.χ. Ναι, ναι. Έχει και ο ίδιος. Θα υπάρξουν και άλλες ανακατατάξεις. Εντάξει, είναι που ήταν η Λίδη αυτή που είπαμε. Αλλά δεν θα φύγει, δεν θα έρθει κανείς. Υπάρχει γυμναστή στην Νομίζω ότι το κενό θα καλυφθεί εκ των έσων με τον Σέρβο γυμναστή της ομάδας, τον Μιλκάνοβιτς. Άρα δηλαδή θα έχουμε Σέρβο προπονητή, Σέρβο βοηθό, Σέρβο γυμναστή. Και Σέρβο, ναι, της αποκατάστασης. Σέρβο αποκατάστασης. Αυτά. Να πάρουμε και κανένα παίχτη Σέρβο αυτή την περίοδο. Καλό μελέτε και όχι ένα Βούκιτς. Ένα Βούκιτς 25 χρονών, όχι 25, και 29. Δεν είχα πρόβλημα, ναι. Κοίταξε, το καλό πάντα, Παύλα, κακό είναι ότι υπάρχει υπερκινητικότητα. Έναν Κέσμαν στα 25, τι ωραία ρε φίλε. Υπερκινητικότητα στο τεχνικό επιτελείο και όχι στους παίκτες. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσείς αυτό. Ναι, εντάξει, είναι ένα θεματάκι. Μεσούσες περίοδου δεν συνηθίζεται να γίνεται αυτό, αλλά όταν έχει γίνει εξ αρχής πλην του κομματιού του γυμναστή, επαναλαμβάνω, το οποίο διαφωνώ κάθετα με αυτό που γίνεται. Όταν κάτι δεν έχει γίνει σωστά το καλοκαίρι, καλό είναι να γίνει το χειμώνα. Μιας και πιάσαμε τα μεταγραφικά. Το Βεσελίνοβιτς, πού ήταν προπονητής. Λοιπόν, η τελευταία του ομάδα είναι η Γιαβόρ, την οποία την αφήνει στην έκτη θέση του Σέρβικου. Μια ομάδα από το πουθενά, δηλαδή, που είναι έκτη στο Σέρβικο πρωτάθλημα. Και με πολύ καλή δουλειά από ότι, τουλάχιστον τώρα, αυτό το εξάμηνο. Την έχει, ναι, είναι στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Αυτή είναι νεοφώτιστη. Ναι. Μάλιστα την Παρασκευή που φιλοξενήσαμε, αλλά δεν ήσουν στο στούντιο, είχε συνεπάρει ένα τραγούδι, αν θυμάμαι καλά. Ναι, 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 πολύ δυνατό. Υπήρξε προπονητής και σε άλλες δύο ομάδες. Οι βλέψεις του είναι να φτάσει μέχρι Εθνική Σερβίας. Αγαπημένο σύστημα 4-4-2, όπως μας είπε ο Σέρβος, που δεν ποτέ εμείς, ναι. Δημοσιογράφος που φιλοξενήσαμε. Να δούμε τι άλλο θα μας δώσει η ΠΑΕ για τον συγκεκριμένο. Θα περιμένουμε όταν ενημερωθεί και η ΠΑΕ. Αυτό τώρα την καρφίδα. Για λέγε. Να πω για τα μεταγραφικά, να πάμε στα μεταγραφικά. Γιάννης Κόνδρας στο περιθώριο. Ναι, είναι τρεις που είναι στο περιθώριο, αλλά ακούγονται. Ακούγεται μετά τη Λεύσκη Σόφιας. Ο Δημήτρης Χατζησαρίας θα προπονηθεί σήμερα με την ομάδα. Ναι, ναι. Όπως και ο Ιρκούς Κάτσε. Όπως επιστρέφει κανονικά, ναι. Να κάνω μια παρένθεση για τον Κάτσε, επιστρέφει κανονικά στις προπονήσεις. Είναι πολύ καιρό εκτός, θέλει να επανέλθει αγωνιστικά ο Κάτσε. Έχει πολύ καιρό να πάρει παιχνίδι. Ο Χατζησαρίας από το καλοκαίρι κάνει μόνο στο γύρω-γύρω. Είναι περιπτώσεις. Είναι σε 10 φορές περιπτώσεις περίεργες στον ΠΑΟΚ. Ξεκινούν και οι δύο κανονικά προπονήσεις. Για τον Κάτσε, επειδή υπήρχε και ένα δημοσίευμα από την Αλβανία για την Σκέντερ Μπέου. Την αγαπημένη του ομάδα. Έτσι, που ενδεχομένως να είναι θετική σε μια προοπτική δανεισμού του παίκτη για το επόμενο εξάμηνο. Το συμβόλαιο του Κάτσε, εγώ γιατί έχω σκάλωσει ότι τελειώνει το 2017. Ανανεώθηκε το συμβόλαιο. Το 18. Ναι, ναι, ναι. Ανανεώθηκε το συμβόλαιο του πριν φύγει το καλοκαίρι. Ναι. Και με καλύτερες οικονομικές απόλαβες. Μην φανταστείς ότι έγινε τρελή αύξηση. Απλά ξέρω, έγινε και στο 120. Μερική αύξηση. Εντάξει, η αύξηση έχει να κάνει και με τη ρήτρα του. Έτσι. Ναι. Υπήρχε δημοσίευμα μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτές τις ημέρες των ορτών για την Σκέντερ Μπέου και τον Κάτσε, ότι ενδιαφέρεται, ότι είναι θετική και ζεστή σε ενδεχόμενο παραχώρησης δανεισμού του παίκτη. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν ικανοποιεί ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε τον 23χρονο. Η προοπτική αυτή τη στιγμή, μάλλον η λογική και η φιλοσοφία του ΠΑΟΚ και του Κάτσε, είναι ότι ξεκινάμε τις προπονήσεις. Δεν θα παίξει ποτέ ο Κάτσε του ΠΑΟΚ. Και βλέπουμε. Πες τον αύριο ομάδα. Με την έννοια ότι αν έρθει πρόταση πάρα πολύ καλή που να ικανοποιεί και τον ΠΑΟΚ αλλά και τον ποδοσφαιριστή, φυσικά την εξετάζουμε, τη βάζουμε κάτω στο τραπέζι. Μένα η αίσθησή μου είναι ότι δεν τον θέλουν τον Κάτσε στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Και θα ψάξουν να βρουν ομάδα. Απλά κερδίζουν χρόνο. Ναι, πρώτη επιστρέφεις προπονήσεις για λόγους που ποτέ δεν έχουμε καταλάβει. Αγωνιστικοί προφανώς είναι οι λόγοι που δεν τον πιστεύουν. Ωραία. Δεν θέλουν να έχουν πολύ κοσμία στο 6-8. Και προφανώς κρίθηκε από κάποιες καταστάσεις ότι δεν πρέπει να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι και τα μάτια του κόσμου. Ότι προπονήσεις αναγκαστικά γιατί έχει συμβόλαιο και άμα δεν προπονηθεί με την ομάδα θα υπάρχουν κυρώσεις στην ομάδα. Και όχι αυτή μόνο είναι... αυτό, για να βοηθήσει ένα δικό σου περιουσιακό στοιχείο αυτή τη στιγμή. Αν ήθελες, αγάπη μου, να βοηθήσεις το περιουσιακό στοιχείο, δεν ήταν στην Πλίζεν. Εντάξει, κακές επιλογές σε περιπτώσεις δανεισμών έγιναν πάρα πολλές. Ναι. Και θα σου αναφέρω χαρακτηριστικά αυτή του Τέρι Αντώνης. Καλατέρι Αντώνης δεν υπήρχε από πέρσι. Όπως γράφουν και οι Αυστραλοί, σε ελεύθερη πτώση. Η πτώση με πήρε της μια μέρα ο Αλέκος Κουρνιάς τηλέφωνο όταν τον δανείστηκε η Βέρεια. Και τι να του πω του ανθρώπου. Είναι δύο ταχύτητες κάτω από οπουδήποτε επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Τώρα γιατί πληρώσαμε εμείς έναν παίκτη 350.000 αγορά
συμβόλαια, ιστορίες για ένα παίκτη που είναι δύο ταχύτητες κάτω από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι άξιο απορίας. Το παιδί είναι πολύ αργό. Ξέρει μπαλίτσα, τσουκουτσούκου, ψιλοπίθει ότι κάτι μπορεί να κάνει, αλλά δεν, άμα το δεις καθαρά το πράγμα. Έπαιξε στη Βέρεια 2 λεπτά. Πόσο? 2 λεπτά. Είναι τραγικό. Έχει περάσει ένα εξάμεινο. 2 λεπτά είναι ο απολογισμός της παρουσίας του στην Βέρεια. Είναι πολύ αργός. Και υπάρχει παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που ο Αντώνης ξεκίνησε. Το περσινό. Για τον Αντώνης δεν ήταν η πρόπτικη του να έρθει, που το συζητούσαμε, να έρθει και να δοθεί δανεικός, αλλά ο ίδιος επέμενε στο να αποδείξει πράγματα το πρώτο εξάμεινο, την πρώτη του σεζόν και κατόπιν να φύγει. Ναι, αυτό ήταν. Αλλά εδώ δεν αποφασίζει ο παίκτης. Δηλαδή λες, δεν είσαι έτοιμος για τον ΠΑΟΚ, αγόρι μου, θα σε στείλω και να παίξεις. Όταν φτάσει σε σημείο ΠΑΟΚ να πει ναι, τελικά έλα, αφού το έτσι το θέλεις, κάτι στραβά μηνύει. Πρωτού γίνει συμφωνία. Ναι. Πάει και ο Αντώνης, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για... Ο οποίος πρέπει να γυρίσει από πολύ με εμάς και αυτός. Δεν υπάρχει καμιά τέτοια απόφαση, αν και η παρουσία του. Τι θα μείνει στη Βέρεια. Νομίζω ότι πρέπει να γυρίσει, αλλά πολύ κοσμία πάλι, Σταύρο μου. Πολύ κοσμία. Όταν κάνει συμβόλαια, κάθεται και λίγο. Αυτό γίνεται. Και φεύγουν οι αθλητικοί διευθυντές, Άκη μου, με καμιά 3-4 εκατομμύρια στην τσέπη και τους ψάχνεις. Αυτό είπε και ο Βίτορ, ότι 3 χρόνια στην ομάδα δεν είδαμε ποτέ. Κάθε χρόνο γινόταν 10 με 15 αλλαγές σε τεχνικό επιτελείο, σε διευθυντικό, σε διοικητικό μάλλον. Όλο το σκηνικό είναι στημένο έτσι. Το κλίμα που υπάρχει γύρω από την ομάδα. Ωραία. Το πόσο γουστάρει ο κόσμος στις μεταγραφές. Το πώς πιέζει για να δει νέα πρόσωπα. Είναι κομμένο και ραμμένο για το κάθε λαμό για να έρχεται εδώ πέρα, να σου κάνει τις δάγκες κάθε χρόνο και μετά να το ψάχνεις να πίνει καφέ στην κεντρική πλατεία του Βλαδιβοστόκ, ξέρω εγώ, και εσύ να κάθεσαι να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Ώρα, τι ώρα είναι? Η ώρα είναι μία. Η καλύτερη ώρα για τα πρώτα αναψυκτικά light με φυσικά μόνο γλυκαντικά. Νέα Lux Plus and Light. Τα μόνα αναψυκτικά light αποκλειστικά με φυσικά γλυκαντικά. Μας ζήτησε να δημιουργήσουμε ένα ραδιοφωνικό σποτ, αλλά με τον πιο φυσικό τρόπο. Χωρίς τεχνητά, χωρίς μουσική, χωρίς λόγια. Ακόμα και στο ραδιόφωνο, βλέπεις τη διαφορά. Νέα γενιά αναψυκτικών Lux Plus and Light. Αυθεντική γεύση Lux, χωρίς ζάχαρη, με 60% λιγότερες θερμίδες και μόνο με φυσικά γλυκαντικά. Lux Plus and Light. Η φύση χαμογελά. Πάει και το θέμα Αντώνης, πάει και το θέμα, τέλος πάντων, τι άλλο είχαμε. Σκόνδρας. Ο Σκόνδρας πού πάει, Λεύσκη. Τον ζητάνε και από Απόλλωνα Λεμεσού. Μια χαρά. Έχουν να δώσουν το συμβόλαιό του. Τον κοιτάζουν, προφανώς τον κάσε έχουν... το συμβόλαιο του Σκόνδρα τελειώνει το καλοκαίρι. Ναι. Εντάξει, τότε μπορεί να πληρώσει ο ΠΑΟΚ ένα ποσοστό και να τον αφήσει να πάει, αν θέλει ο παίκτης. Και αν ρίξει λίγο και τον πύχη ο παίκτης, γιατί πέρασε ήδη ένα εξάμηνο ανεκμετάλλευτο. Ο παίκτης πρέπει να κάνει μια έξυπνη συμφωνία τώρα, που θα έχει πάγια λεφτά και θα έχει και μπόνους συμμετοχών. Και κλιμακωτά αυξημένες αποδοχές για να καλύψει το χαμένο έδαφος που είχε από το περασμένο καλοκαίρι. Κακός παίκτης δεν είναι. Εντάξει. Έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά στον ΠΑΟΚ. Την προπέρσινη με 7 assist. Σαν δεξιμπακ και αριστερό. Αλλά μέχρι εκεί. Πέρσι ούτε ρόλο είχε. Μια τον βάζανε από εδώ, μια τον βάζανε από εκεί, μια τον βάζανε παραπέρα. Τέλος πάντων, ακούγονται διάφορα δεξιά και αριστερά από αυτά που διαδίδουν διάφοροι, που δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Και βέβαια ποτέ δεν θα ασχοληθώ με αυτά αν δεν αποδειχτούν. Όπως συμβαίνει με πολύ κόσμο στον ΠΑΟΚ για να δικαιολογηθούν αποφάσεις. Πράγματα που δεν μ' αρέσει εμένα προσωπικά. Μου θυμίζει άλλες ομάδες. Εντάξει, το συγκεκριμένο πάντα κομμάτι του ποδοσφαίρου θα είναι οι φήμες, οι. Ναι, το θέμα είναι από πού προέρχονται οι φήμες. Αυτό, από πού προέρχονται και ποιος τα λέει. Ποιος τα λέει. Τέλος πάντων, ας πάρει την πιο σοφή απόφαση το παιδί για την καριέρα του. Για να καταφέρει να αναπνεύσει και αυτός επαγγελματικά, γιατί κατά ψέματα όλα αυτά τα παιδιά έχουν 10-12 χρόνια καριέρας που μπορούν να βγάλουν κανένα φράγκο και μετά ο Θεός βοηθός. Να πάμε και σε μια συνέντευξη του... Όχι συνέντευξη, ο Ρόμπερτ Μακ έκανε τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε. Και έκανε ο Ολυμπιακός ο αδελφός ο Ρόμπερτ Μακ, ναι. Είναι από,
Είναι από τους λίγους ποδοσφαιριστές. Τους μισή. Που τους μισή ξεκάθαρα. Τους μισή, δηλαδή άμα μάθει ότι έπεσε μια οβίδα κάπου εκεί κοντά, μπορεί να σφίξει και τη γροθιά του. Έγινε παοξάκι άρρωστο. Τους μισή, ρε, τους μισή. Μα το έζησε στο πετσί το ίδιο, δεν φίλε. Από τότε, πριν γίνει ακόμη ο ημιτελικός, από τότε που ήταν στον ΠΑΟΚ, πάντα σε συνεντεύξεις του στη Σλοβακία, όπου βρισκόταν. Δεν μπορούσε να το χωνέψει ότι συμβαίνει αυτό, ρε. Ναι, μιλούσε για το τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί τι συμβαίνει με την διαιτησία, ακόμη και τώρα όταν το ρωτάνε, δεν μασάει τα λόγια του, μιλάει ανοιχτά για τον Ολυμπιακό. Αυτό έκανε και τώρα στην ανασκόπηση της χρονιάς που έκανε. Μίλησε για τον Ολυμπιακό, ξεκάθαρα δηλώνοντας ότι οι διαιτητές είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν για τον Ολυμπιακό, είναι αυτοί που έχουν τον καθοριστικό ρόλο και είναι πολύ δύσκολο κάποια άλλη ελληνική ομάδα να πάρει τον τίτλο. Προφανώς θέλει να ξεχάσει το γνωστό έτσι παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Ένα μάτς που δεν είναι καλό να θυμάμαι, γιατί πήρα την πρώτη κόκκινη κάρτα στην καριέρα μου. Δεν μου κάνει καλό να το θυμάμαι, όμως στο τέλος μέσω των play-offs βγήκαμε στο Champions League. Έτσι μια χρονιά που έκλεισε με μια καλή γεύση για τον ίδιο και ολοκληρώθηκε ακόμη καλύτερα λόγω της μεταγραφής του στη Zenit, που του βγήκε το στοίχημα, του πάει πάρα πολύ καλά, έχει βρει το χρόνο. Μια χαρά είναι ο Μακ. Και πολύ καλό παιδί είναι, δικό μας παιδί είναι. Αναγνωρίζει ότι μέσα από τον ΠΑΟΚ αναβαθμίστηκε ουσιαστικά η καριέρα του. Ένας από τους ελάχιστους που συνέβη αυτό, βέβαια. Τυπάρα μεγάλη. Εντάξει. Δεν μπορείς να πείσεις εύκολα έναν παίκτη που κάνει 21 γκολ να μείνει στην Ελλάδα. Κάτι άλλο έχουμε. Υπάρχει ένα δημοσίευμα με ενημερώνει ο Γιώργος Ατρίδης στην Ουκρανία που ισχυρίζεται ότι επειδή ο Ζουζούλια δεν βρήκε χρόνο συμμετοχής στην Μπέτις, μπορεί να ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ. Είναι από αυτά τα δημοσιεύματα οι κασίες που αν αλλάξει μάνατζερ μπορεί να ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ μαζί του. Ο Ζουζούλια δεν ήταν εκείνος που έρχομαι. Εκείνος που συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν άλλαξε μάνατζερ. Ναι. Τη μιλήσαμε την Ουκρανία, γι' αυτό ίσως. Μιλήσαμε την Ουκρανία, Νίκο, ναι. Και ένας φίλος λέει... Όλα αυτά τα δημοσιεύματα είναι εικασίες. Ναι. Για θα παίχτες δούμε... θα βγουν αρκετά τέτοια. Ναι, θα βγουν αρκετά. Ο Ζεζούλια όντως είναι μια περίπτωση σεντερφόρ. Από τους ελάχιστους που πιθανότατα να είναι εφικτή αυτή την περίοδο. Ο Κώστας λέει μέχρι το 20 λέει ένα νέο σε ο Κάτσε. Μέχρι το 20 το θύμισε, ναι. Ναι. Νομίζω είχε ναι. Έναν χρόνο. Νομίζω ότι ανανέωσε μέχρι το 20. Μέχρι το 20. Το χάσα αυτό. Και γιατί να ανανεώσαμε μέχρι το 20 που δεν το θέλαμε. Κάτσε το. Ποια λογική ψάχνεις να βρεις. Όχι, με ρωτάω. Σε ποια από τις πολλές υποθέσεις ψάχνεις να βρεις λογική. Εγώ πάντα θα ψάχνω λογική, όσο πινελίκια και να μου ρίχνουν. Στημένοι και μη. Μερικές φορές δεν εξηγούνται όλα. Εν πάση και γίνεται σε συνεργασία αυτό. Ήταν τότε το καλοκαίρι το περίεργο. Ναι. Τον αποδεσμεύουμε, δεν τον αποδεσμεύουμε, ψάχνουμε ομάδα να τον δώσουμε, που κάθε μέρα πήγαινε στα γραφεία ο Καγιούλης και προσπαθούσαν να βρουν ένα Καγιούλης, τι να κάνει την ψυχία. Τι να κάνει, ξέρουν οι Ηρακλή. Μέσα στα πολλά του Ηρακλή. Είναι και ο Καγιούλης μάνατζερ. Και λίγο χρόνο. Ναι, αυτό. Που πήγαινε και ο ίδιος ο παίκτης να τον συναντήσει. Ήταν ένα διάστημα που ήταν μετέωρος. Μέχρι το 2020. Δεν ήξερα ακόμη τι θα συμβεί. Τέλος πάντων. Και εμείς ανανεώσαμε παίκτη που δεν θέλουμε μέχρι το 20. Κάτσε, δεν θέλουμε. Αφού δεν τον θέλουμε. Εγώ τον θέλω. Εσύ πάντα τον θέλεις. Εμείς αποφασίζουμε. Μπορεί να μην να τον δώσαμε δανεικό εκεί, σε εκείνη τη φάση. Τώρα πάλι που γύρισε να πάρει. Τέλος πάντων, το που δίνεις δανεικούς και τι κάνεις, και αυτό επιστήμη είναι. Πάντως, δεν έπρεπε να πάει δανεικός, Κάτσε. Έπρεπε να όχι, αν μου φαίνεται στον Τζεμαϊλί ναι, και τον Μάτσε, ναι. Ναι, μου φαίνεται οχτάρια. Κάνα πρόβλημα. Κοίταξε, ο δανεισμός δεν είναι απαραίτητα κακός, αρκεί να γίνεται σωστή επιλογή ομάδας. Δηλαδή, ή αν, αν βλέπεις ότι ο παίκτης σου δεν έχει κολλήσει με την συγκεκριμένη ομάδα, φέρ τον πίσω. Άμα κάτσω και σου αναλύσω ότι έχουν γίνει με τους δανεισμούς και τους μη δανεισμούς το καλοκαίρι, θα φύγουμε από την Τζαμαρία. Κάναμε... Με τον Δημητράκη και τον Κωνσταντινίδη να μην έχει κάνει αποκατάσταση από τους χιαστούς και να του λέμε βρες ομάδα. Το δικό σου παιδί. Πάντως ο Δημητράκης καλά τα πάει. Ο Δημητράκης, επειδή είναι τεράστιο ταλέντο και αν δεν είχε το πρόβλημα του τραυματισμού, θα έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Καθίστε, δείτε τα παιχνίδια με την Ντόρτμουντ, τίποτα άλλο. Δείτε το Δημητράκη στα παιχνίδια με την Ντόρτμουντ, τίποτα άλλο. Το καλύτερο του. Εντάξει. Απλά επειδή έχει ένα background και σε επίπεδο ταλέντου κτλ. Όντως βρήκε ομάδα. Που έτυχε βέβαια και εκεί πέρα είναι τεχνικός διευθυντής ο Νίκος Δαμπίζας που το ξέρει. Εντάξει. Και τον άνθρωπο τον πήρε τηλέφωνο, τον εμπιστεύτηκε και του λέει: Έλα εδώ. Και βρήκε χωρίς να έχει προπονήσεις, βρήκε ομάδα.
Αυτά τώρα δεν γίνεται σε σοβαρούς συλλόγους. Αυτό θέλω να σου πω, ότι του Δημήτρη του βγήκε ο δανεισμός. Δηλαδή πήγε εκεί σε έναν άνθρωπο που ήξερε ότι θα ασχοληθεί. Γιατί ασχολήθηκε ο ίδιος και είχε το background. Ήξερε ότι θα ασχοληθεί κάποιος μαζί του, θα τον προσέξει, ξέρει το ιστορικό των τραυματισμών του. Και είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ο Δημήτρης ο Κωνσταντινίδης. Υπάρχουν παίκτες, γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο το κάναμε το φάκελο των δανεικών, οι οποίοι έχουν σημειώσει από μία, παίκτες που προέρχονται από τα σπλάχνα του συλλόγου, έτσι. Mm. Που έχουν σημειώσει μία ή και καμία συμμετοχή και συνεχίζουν να υπάρχουν. Ο Πόζογλου. Πόζογλου πού είναι? Χαμένος. Χαμένος. Πού είναι, μιλάμε για διεθνή παίκτη. Και μιλάμε για παίκτη ο οποίος είχε πρόβλημα κοιλιακών, ερχόταν κάθε τρεις και λίγο στη Θεσσαλονίκη για αποκατάσταση και δεν υπήρχε καμία ενημέρωση για το μέλλον του. Και νομίζω ότι τελείωσε ο δανεισμός του στην Καρμιώτσα και τώρα πάλι οδεύει για δανεικός. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στα μηνύματα για να μην αφήσουμε πίσω και να πάμε και στο διάλειμμα, γιατί έχουμε αφήσει και ένα διάλειμμα. Οι μεταγραφές του ποδοσφαίρου εξελίσσονται σε τεζαβού. Πάλι ο Ιβάν θα να δει, να πει. Πάλι, που θα έρθουν πάλι αργά, θα είναι κάτω του μυρίου και φυσικά δεν θα κάνουν τη διαφορά. Όχι άλλο κάρβουνο, λέει ο 203. Φιλέ, κάτσε, διάβασε τι γράφω. Δεν είναι οι μεταγραφές του Γενάρη κατάλληλες για να δοθούν λύσεις στα σημεία που ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει πρόβλημα, όταν το βασικό πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι στο 8, το 10 και το 4. Δηλαδή, πού θα. Εγώ πραγματικά δηλαδή απορώ με την αισιοδοξία μερικών. Δεν, η αγορά η ελληνική είναι κωμική. Πάρε, λέει ο άλλος, ένα Λατίνο. Πού να βρεις Λατίνο? Δηλαδή, πού να βρεις Λατίνο να έρθει στην Ελλάδα σε καλή ηλικία και να είναι παιχταράς? Γιατί εσύ ψάχνεις παιχταρά. Μπορεί να βρεις ένα 33χρονο. Ε? Εκεί είμαστε κάτι. Εντάξει, μπορεί να βρεις ένα Τσόρι Ντομίγκες. Το Τσόρι όταν θέλεις να τον κλείσεις. Ναι, αυτό. Ήταν 30. Μια χαρά θα ήταν ο Τσόρι. Ο Μάτος 30. Ε? Ο Μάτος 30. Δεν κάνει παιδά. Ο Μάτος είναι δεξιμπακ. Ναι, αλλά και πάλι. Εσύ δίνεις λεφτά δεξί μπακ. Ναι. Ωραία, που άλλοι δίνουν για το center for. Είναι λογικό να πάρεις καλό μπακ όταν δίνεις 600 χιλιάρικα για δεξί μπακ. Ναι, 600 χιλιάρικα δεν έπαιρνε ο Γκάρι Νέβιλ στη Manchester United. Ωραία. Ναι, θέλω να σου πω ότι δηλαδή εσύ ακόμη Μπούντου, και ηλικιακά στο μπακ ανέβηκες. Ναι, αν είχες εσύ η Μπούντου 600 χιλιάρικα και ψάχνεις δεξί μπακ, το Μάτος θα έφερνες. Εγώ ξεκάθαρα. Ναι, εννοείται αυτό. Αν με ρωτάς προσωπικά. Ναι. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλά τα πράγματα στα μπακ και στον άξονα. Ο Λίνο στήχησε στον ΠΑΟΚ την πρώτη χρονιά 180 χιλιάρικα. Και κλιμακωτά. Ναι, έφτασε μέχρι τα 250, δεν έφτασε παραπάνω. Αδικημένος. Ωραία, που είναι, αν... Σε σχέση με άλλες μεταγραφές ήδη σε σχέση με το Μάτος θα πω εγώ, θεωρώ το Λίνο ελαφρώς καλύτερο. Ναι. Ναι. Βέβαια. Ναι. Θεωρώ ελαφρώς καλύτερο το Λίνο. Ελαφρώς, όμως ένα 5%. Κοίταξε, είναι και το πρώτο εξάμηνο του Μάτος. Ναι, μαζί σου. Αλλά ο Λίνο ήρθε Τετάρτη και Κυριακή πήρε στο Χαϊλάου. Και έκανε και ματσάρα. Με παίκτη που δεν ήξερε μπροστά του, το Σορλέν. Και non-stop. Και είχε background την Πόρτο. Και δεν είχε προβλήματα τραυματισμού. Ποτέ. Ο Ποτέ. Εκεί κάποια στιγμή αποκούρασε. Ναι, σε κάποια φάση είναι που έκλειγε κάταγμα, ρογμή. Ναι, αυτό. Ρογμόδες κάταγμα από κούραση. Όχι από... Που έκανε 38 χρονών, έκανε 50 παιχνίδια. Τη χρονιά που με δική του ασίστ σκόραρε ο Κλάους, θα πρέπει τελικό. Να αντιλαμβανόμαστε πώς λειτουργεί η αγορά. Είναι πολύ πιο εύκολο να βρούμε 600.000 μπακ. Γιατί στον κόσμο αυτή τη στιγμή πληρώνουν όλες 12 ομάδες 600.000 για μπακ. Ναι. Ωραία. Είναι πολύ πιο δύσκολο να βρω center for. Γιατί υπάρχουν 500 ομάδες που πληρώνουν πάνω από 1 εκατομμύριο για for. Δεν έγινες for, Σταύρο μου. Εγώ τι, με αμυντικό χάφι ήμουν οχτάρι, ήμουν και στόπερ. Α, ορίστε, αδικημένος. Οχτάρι θα έπαιρνα στον ΠΑΟΚ τώρα ένα 800 για να παίξω. Με 12-13 γκολ μέσω όρο. Μου ήρθε στο μυαλό στα 800 στον ΠΑΟΚ. Ο Μπίσεσβα. Ναι. Mm. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, παιδιά, για να βρούμε λύσεις το Γενάρη. Έξω από το χώρο σας φαίνονται όλα εύκολα, γιατί εγώ βλέπω και τα σχόλια που μου γράφουν από κάτω κτλ. Μιλήστε με έναν ποδοσφαιράνθρωπο να σας πει. Δηλαδή, πιστεύετε ότι ο Παναθηναϊκός τυχαία κατέληξε στον Κουρμπέλι? Φαντάζεστε τι αμυντικά χαφ τους πρότειναν και με τι λεφτά? Ο Παναθηναϊκός γενικότερα όμως γυρνάει την ελληνική αγορά. Δηλαδή, Αστέρα, Ατρόμητο, Πανιόνιο. Ναι, γιατί όμως, ποιοι θα έρθουν τέτοια περίοδο, λένε στην Ελλάδα? Καλά, και ποιο είναι το και το μπάτζετ του Παναθηναϊκού? Ήρθαμε, εμείς ουσιαστικά κάναμε υπερβάσεις τέτοια περίοδο που δεν έπιασαν. Πήγαμε, δώσαμε 1 εκατομμύριο στον Ομπόα. Κυρίως τέτοια περίοδο. Πήγαμε, δώσαμε. Ναι. Μόνο η Σαουράδε μας βγήκε. Και ο Βούκιτς. Σε εκπληκτικό εξάμηνο.
Ισαουράλδε. Ναι, δεν ναι. κάνει αυτή η ψυχή. Τι να κάνετε. Δεν θα πάρουμε στόπερ πάντως. Για Βιερίνια. Για Βιερίνια αυτό που ξέρω είναι ότι δεν θα έρθει παίκτης. Έτσι πιστεύω εγώ. Όχι ότι ξέρω πληροφορία. Θεωρώ ότι δεν θα γυρίσει ακόμα στην Ελλάδα. Το συμβόλαιο του Βιερίνια δεν είναι 2,2. Ναι. Ποιος θα το πληρώσει. Κοίταξε, αν υπάρχει διάθεση στα και η αγορά. Άκου, άκου. Θα τον αφήσει τζάμπα η Βόλφσμπουργκ. Μόνο αυτό άμα κάνει. Να γλιτώσει ένα συμβόλαιο μεγάλο. Για να παίχτε το για τη Βόλφσμπουργκ. Δεχθούμε... Είναι μία θύρα σε ένα παιχνίδι το 2,2. Αν δεχθούμε ότι η Βόλφσμπουργκ θέλει να τον αποδεσμεύσει, γιατί έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα ναι. από τη Γερμανία. Καταρχάς κάνουμε μια υποθετική συζήτηση έτσι με για να μην. Βιερίνια, κάνουμε καιρό υποθετική συζήτηση, όμως και εμένα με έχει κουράσει. Έχεις δίκιο, αλλά για να μην αναπτερώνουμε και να μην. Και πρέπει να κάνω εγώ πάντα τον κακό να λέω ότι δεν θα έρθει ο Βιερίνια. 5 χρόνια αυτή η ιστορία. Κάθε μεταγραφική περίοδο. Να! δεν είναι. Δεν είναι βλαχιά να λέμε. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα που γίνεται. Όντως αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν. Όχι μπορεί, υπάρχουν προϋποθέσεις να τον πάρεις. Αυτό, εκεί πήγα να καταλήξω. Στις προϋποθέσεις, ναι. στη διάθεση της Βόλφσμπουργκ να τον αποδεσμεύσει. Ναι. Που είναι στη λίστα αυτών που θέλει. Και πάντα θα καταλήξουμε την κουβέντα εκεί που λέω εγώ. Ότι δεν θα έρθει ο παίκτης. Γιατί, γιατί είναι 29 χρονών και έχει ένα 3-4 ακόμη στην Bundesliga. Στη La Liga. Στην Premiership. Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ναι. Αν όχι τώρα, πότε. 32 χρόνια, 33. Στα... Και πολύ σου είναι. 30... Βλάχε. Πόσο είναι τώρα, 31, δεν βλαχαδερό ελληνική ομάδα. Πόσο είναι τώρα, 29. 29. 30. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ακόμα 29 και τώρα. Είναι το 87 δεν είναι. 30. Όχι, όχι, το 87 και... πρέπει να είναι. Πάει για 30, ναι. Γιατί τώρα μπαίνει το 2017. Απλά ένας παίχτης επιπέδου Βιερίνια θα φύγει από τη Γερμανία για να έρθει στην Ελλάδα με τουλάχιστον το ίδιο ή και καλύτερο συμβόλαιο. Εγώ, δεν θα... Κανονικά, εγώ στη θέση του. Πες με καλύτερο. Κανονικά θα πρέπει με καλύτερο. Αλλά επειδή είναι ο Βιερίνια, πες με το ίδιο. Αλλά δεν μπορεί ο Βιερίνια να έρθει με 1,5 εκατομμύριο, ενώ παίρνει τώρα 2,2. Εκτός και αν ποντάρεις να σου πω κάτι, Άκη, στη διάθεση των δύο πλευρών για συνεργασία. Τι, αυτό σου λέω. Η διάθεση του Βιερίνια είναι να αφήσει ένα οργανωμένο, δημοφιλές, σε ψηλό επίπεδο πρωτάθλημα και να έρθει στο χωριό της γυναίκας. Προφανώς εμείς το θεωρούμε ότι μπορεί να είναι ό,τι πιο τρελό μπορεί να κάνει. Εμείς έχουμε τεράστια άποψη για το τι πραγματικά είμαστε σαν χώρα. Περίμενε λίγο. Και σαν ομάδα. Σαν ομάδα. Είσαι ρε φίλε πάνω από σαν ομάδα αυτής της χώρας. Τον οικονομικό. Ναι, συμμετέχεις σε αυτήν την αγορά. Ναι, ναι. Για κακή σου τύχη. Βάσει των τελευταίων συνεντεύξεων, πρόσφατες, έτσι, ούτε δύο μήνες. Συνεντεύξεις είναι να είχαμε να λέγαμε. Έχετε καταλάβει ότι υπάρχει τελείως κλειστή πόρτα και αρνητική διάθεση. Γιατί είναι όχι, ρε φίλε, γιατί εγώ θέλω το συμβόλαιό μου στο εφάπαξ μου. Το θέμα συντηρείται πάμε λίγο στον Γρηγόρη τον Ατρίδη να μας πει τι γίνεται με τον Ζεζούλια, τι γράφουν οι Ουκρανοί. Γρηγόρη. Γεια σας, τι κάνετε, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Απλά να πω, Γρηγόρη, ότι ο Βιερίνια κλείνει στις 24 Ιανουαρίου. Τα 31. Τι λες, ρε. Ναι, ρε. 86 είναι. 24 Ιανουαρίου 86. Ναι, όχι 29. 30 για να ξέρουμε. Όχι. 24 Ιανουαρίου του 2017 θα κλείσει τα 31. Ωραία, θα έρθει στα 34. Μια χαρά. Όχι, θα κάνει 2,5 χρόνια συμβόλαιο και μετά θα έρθει. Για λέγε, Γρηγόρη. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό. Έχουμε μπει για τα καλά. Ουκρανία, θα το έχεις συγκεκριμένα. Να ξέρουμε και από πού είναι. Ναι, θα πήγαινε, απλά με πρόλαβες. Ναι. Από την Ουκρανία που ουσιαστικά αναφέρει κάποια πράγματα παραπάνω για τις μεταγραφικές αναζητήσεις που φέρεται να κάνει ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ανοίγει ξανά ένα θέμα που είχε απασχολήσει σε κάποιο βαθμό, όχι αυτό που είχε παρουσιαστεί για τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Ο παίκτης πίστευε ότι συμφωνεί με τον ΠΑΟΚ. Αυτό του είχαν πει. Ναι, και αυτό που αναφέρει τέλος πάντων το σημερινό δημοσίευμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να δανειστεί τον Ρωμάν Ζοζούλια. Και ψάχνει ουσιαστικά τον τρόπο για να το πετύχει αυτό. Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι έχουν πέσει γέφυρες ανάμεσα στις δύο πλευρές ξανά. Να θυμίσουμε ότι ο παίκτης που θα μπορούσε να έρθει το καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ ως ελεύθερος, κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και με άλλους ποδοσφαιριστές στην Δνύπρο, αλλά τελικά επειδή δεν συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ πήγε στην Μπέτις. Ωστόσο στην Μπέτις δεν έχει βρει χρόνο συμμετοχής. Έχει συνολικά μέχρι στιγμής 90 αγωνιστικά λεπτά και είναι ουσιαστικά 4 συμμετοχές που έχει κάνει και στους 4 αγώνες έχει μπει ως αλλαγή. Προφανώς και για τον ίδιο δεν είναι ικανοποιητικό κάτι τέτοιο και ψάχνει κάτι διαφορετικό. Πόσες συμμετοχές έχει? 4 συμμετοχές. Θαυμάτωσε τα δεύτερα. Έχει μπει ως αλλαγή. Δηλαδή ο Ζεζούλια είναι καλύτερος του Κουλούρη.
πιο έμπειρος μπορούμε να πούμε ότι είναι. Το αν είναι καλύτερος ή όχι, ναι, εγώ κάνω... να το πούμε σιγουριά. Ναι, είναι ένας προβληματισμός. Πάντως για να μεταφέρουμε αυτό που λένε οι Ουκρανοί, κάνουν λόγο για ενδεχόμενο δανεισμό και στο φινάλι του δημοσιεύματος γίνεται μια αναφορά και στους εκπροσώπους του παίκτη που τονίζεται ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει ενδιαφέρον ή διερευνητικές επαφές και με κάποια ουκρανική ομάδα, γιατί έτσι πως το παρουσιάζουν δύσκολα ο Ζουσούλια θα παραμείνει στην Μπέτσι και στο δεύτερο εξάμηνο, προφανώς γιατί έχει εισπράξει και ο ίδιος από την ισπανική ομάδα ότι δεν θα έχει το χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε και δεν θέλει να είναι ενεργός. Έτσι κυρίως μιλάμε και για έναν παίκτη ο οποίος έχει αγωνιστεί και με την εθνική Ουκρανίας, είναι σε καλή ηλικία ανεξάρτητα να απασχολεί ή όχι τον ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να αγωνίζεται περισσότερο. Κάτι ακόμα που θα έπρεπε να προσθέσουμε, παρότι όντως είναι σημαντικό αυτό που είπε ο Σταύρος για την αρχή, το δημοσίευμα που έρχεται από την Ουκρανία με ό,τι συνεπάγεται αυτό, η ιστοσελίδα που παρουσιάζει το θέμα είναι η ιστοσελίδα που είχε αποκαλύψει και τις γέφυρες που είχε ρίξει ο ΠΑΟΚ τότε με τα γραφικά και λόγω του κυρίου Μίχελ με την Τνίπρο, και είναι και η ιστοσελίδα που είχε κάνει λόγο για την πρώτη μεταγραφή του Μάτος και την επόμενη του Σάκου. Τώρα, το λέω αυτό για να προσπαθήσουμε με κάποιο τρόπο να δέσουμε το ότι είναι πιθανό να είναι πιο σοβαρή η ενημέρωση αυτή. Οπότε καλά, να, μην για ένα φανταστικό, ναι. Να μην μιλάμε για ένα απλά φανταστικό σενάριο. Δεν είναι, Γρηγόρη, τέτοιες επιλογές θα έχει ο ΠΑΟΚ του Γενάρη. Ποιος δεν παίζει κάπου και δεν είναι ικανοποιημένος και το επίπεδό του θα εξαρτηθεί από το επίπεδο της ομάδας. Τώρα η Μπέτις είναι μια μεσαία ομάδα της Λαλίγκα, κάτσε να δούμε που είναι. Περίμενε λίγο, θα βρούμε και σε τι θέση είναι. Στη μέση κάπου, αν θυμάμαι καλά, είναι. Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Είναι στην... τώρα... είναι στη 14η θέση. Είναι... στο κάτω. 6 βαθμούς από τη ζώνη του βουβασμού. Στην οποία είναι η Βαλένθια. Δεν γίνονται αυτά. Τέλος πάντων. Μία ομάδα στην οποία παίζει ακόμα ο Χόακιν Μπάλα. Η παιχτάρα αυτή, εντάξει, που μόνο με τον εγκέφαλό του, τίποτα άλλο. Ούτε αθλητικά προσόντα έχει πλέον, ούτε τίποτα. Μόνο ο εγκέφαλός του. Άρα λοιπόν, οι Ουκρανοί παρουσιάζουν ζήτημα Ζεζούλια και ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Και πρέπει να δούμε, επειδή όντως ο ΠΑΟΚ αναζητά ενίσχυση και σε αυτή τη θέση, δηλαδή σίγουρα θα ψάξει και για επιθετικό, το αν θα τα καταφέρει όχι είναι άλλη κουβέντα, και με βάση αυτό που αναφέραμε και για την ιστοσελίδα από την Ουκρανία που μεταφέρει το θέμα, νομίζω θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε για τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες, να δούμε κατά πόσο είναι αληθοφανές ή αν θα έχει συνέχεια. Θα μπορούμε να βρούμε, θα βρει εδώ η Ελένη του Ζεζούλια, που φίλος δεν είναι. Ο συγκεκριμένος όχι, αλλά θα το... θα γίνει. Ναι, εντάξει, ότι είναι καραφλό το παιδί, λευκό, Ουκρανός και ενδυνάμει αλκοολικός, θα σταματήσει το ποδόσφαιρο, δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε ρεπορτάζ. Ωραία. Γρηγόρη, έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε από το γύρω-γύρω όλοι. Προς το παρόν, έχετε αναφέρει τα περισσότερα, τα έχετε καλύψει όλο. Έγινε. Thank you. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα. Χορηγοί, θα τους πάρουμε όλους μαζί. Γιατί... πάμε δεύτερο μέρος. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος. Αναδομό. Στο αναδομό παύλανακαίνιση.gr βρίσκεται ό,τι καλύτερο υπάρχει σε ανακαίνιση. 2-3-11-2-41-508 και βέβαια Αγία Σοφία 18 στο αναδομό παύλανακαίνιση.gr. Όλες οι προσφορές. Μπειρατής επίσης στην παρέα μας. Σήμερα είναι Τρίτη. Όλες οι Πριμάτορ είναι 2-1 από Βαρέλη και πολύ ωραίες μουσικές, πολύ ωραίες φαγγές, πολύ ωραία ροκ. Να πούμε ότι αν θέλετε να κάνετε ρεζερβέ, το 2-3-10-9-44-9-22 είναι το τηλέφωνο του Μπειρατή. Που το Σαββατοκύριακο ανοίγει από τις 12 το μεσημέρι, έτσι, και κάνει τη διαφορά στην περιοχή της Τούμπας, Διογένους 17 είναι ο Μπειρατής. Μαζί μας και τα προϊόντα Regina, αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά είδη, τα βρίσκεται και στο ίντερνετ, στο reginabanio.gr, ξεφυλίζετε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Regina και έπειτα μπορείτε να τα αγοράσετε σε επιλεγμένα καταστήματα ειδών υγιεινής. Και κλείνουμε με το Burger and Shake. Burger and Shake, αίτητο στην Κούσκουρα, κορυφαίο μπέργκερ 100% μοσχαρίσκιο, πατάτα κομμένη στο χέρι. Σοβαρά πράγματα στην Κούσκουρα. Επίσης η Ρέμβη, εορταστικό κλίμα στο 4-3-3-100 καλείτε και πηγαίνετε, κλείνετε τραπέζι είτε για μπουζούκι την Παρασκευή και το Σάββατο, είτε για γούστα καθημερινές, είτε για φαΐ, είτε για ό,τι επιθυμεί η ψυχούλα σας στην περιοχή της Κρίνης. Μπέτα Auto Center επίσης, για πες, τι ήθελες να πεις, σε έκοψα, Μπέτα Auto Center.
Το πιο σύγχρονο συνεργείο της Θεσσαλονίκης στη Μοναστηρίου 299. Οι τιμές είναι ασυναγώνιστες και δεν θα κάνετε μόνο το σέρβις σας. Εκεί μπορείτε να αλλάξετε τον καταλύτη, να αναγεννήσετε τον ήδη υπάρχον, να μην βάλετε καινούριο δηλαδή, και να έχετε μια μείωση περίπου 50% του κόστους, αλλά να βάλετε και εξάτμιση ή και φίλτρα πετρελαίου αν το αυτοκίνητο σας είναι πετρελαιοκίνητο. Κέντρο μπαταρίας Ιταλός, το κορυφαίο κέντρο μπαταρίας στην πόλη. Επαγγελματίας είσαι, έχεις μαγαζί παντός είδους μπαταρία, θα τη βρεις στο κέντρο μπαταρίας Ιταλός στο 2310-54-59-99, δηλαδή 545-999, εύκολο. Ωραία, κάθε 24 ώρες το 24 ώρο αλλάζουμε μπαταρία, ό,τι πρόβλημα και να έχετε, καλώντας το συγκεκριμένο νούμερο στο 545-999. Τρία καταστήματα, Σικές Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης, 2-3-10-5-45-9-9-9, κέντρο μπαταρίας Ιταλός, και βέβαια Citroën Γιαννίρης που μπορείτε να πάρα κάνετε Μοναστηρίου 196, το test drive του νέου Citroën 3x3, το οποίο υπάρχει στη Citroën Γιαννίρης, μόνο εκεί, Μοναστηρίου 196, στο 546-400 τηλέφωνο για κλείσει το ραντεβού σας. Πάμε διάλειμμα. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε, Λίμπερο 107,4. Χρόνια πολλά σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας και δεν άκουσαν τις ευχές στην αρχή. Σταύρος Κόλκας, Άκης Σακισλόγλου σήμερα εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Και ήρθε η ώρα για το αγαπημένο μας άθλημα, φίλε. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο αγαπημένο άθλημα. Θέλω να μας μεγάλωσε, φίλε. Θέλω να ακούσω τον Νίκο Μοσχοβίτη. Αν τον βρούμε. Αυτόν τον Bon Viver του αθλητικού ρεπορτάζ. Τον άνθρωπο που θα βιώσει τα πάνδυνα από εδώ και πέρα και ξέρει ο ίδιος γιατί. Ωραία. Έναν άνθρωπο που αν μια περσόνα. Που αν ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερος, σίγουρα θα ήταν, 15 χρόνια μεγαλύτερος, σίγουρα θα ήταν φαν του George Michael, θα πέθαινε για George Michael ο Νίκος Μοσχοβίτης, και έναν άνθρωπο που έχει ρεφάρει έτσι, την τροπή που είχε δημιουργήσει ο ίδιος με τα αποτελέσματά του όλο το προηγούμενο διάστημα, τον τελευταίο καιρό, ξαναγαπιέται το άθλημα, γουστάρω Κλάντον, πεθαίνω για Κλάντον. Τι θέλει, ξέρω, το είδε. Η Έμπολ ενδιαφέρεται για το Μάμε Τιάμ, ο οποίος διέπρεψε με τα κομμάτια του ΠΑΟΚ. Και λογικό είναι να ενδιαφέρονται πολλές ομάδες. Τι την Μπάτζιο. Ο Τι Μπάτζιο. Αυτός το γράφει που και καλά ήξερε θα πάει στην Άντερλεχτ το ΜΑΚ και αμφισβήτησε τον Κόλκα που έλεγε Ζενίτ. Αυτό το λοιμό. Ναι. Ναι. Η Έμπολ ενδιαφέρεται για το Μάμε Τιάμ, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι δανεικός από την Γιουβέντους στον ΠΑΟΚ. Το παιδί δεν καταφέρει να προσφέρει κάτι, δεν έδειξε και κάτι το συγκλονιστικό. Όσο αγωνίστηκε, ελάχιστα βέβαια, δεν βρέθηκε ρόλος γι' αυτόν. Ποια είναι η θέση του, πιστεύεις, κανονικά αυτού? Σε μικρή ομάδα, επιθετικός, να παίξει στο χώρο. Κορυφή να παίζει στο χώρο, να κινείται ελεύθερα. Μοσχοβίτης, ο εκπορθητής της Αμαλιάδας, ο Νίκος Μοσχοβίτης, είναι μαζί μας. Να μας πει πώς κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Και αν μίλησε με τον Λίνο Χρυσικόπουλο χθες και να μην το ξανακάνει αυτό που έκανε και θα μέναμε στον τόπο απογευματιάτικα. Τι κάνεις, Νίκο μου? Πώς είστε, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Πολύ ποιοτικό το επίπεδο της εκπομπής, παρότι λείπει ο εκτόραχης συντακτών. Είδες, δεν είπα ο αρχής συντακτών. Αυτό είναι... δεν είναι υψηλό. Γι' αυτό και είναι υψηλό. Βλέπεις ότι ενημερώνουμε σε πολύ σοβαρά επίπεδα. Κοίταξε, αυτό. Έτσι αλλάζουν τα πράγματα σε κάτι τέτοια κόνσεπτ. Δηλαδή κάποια στιγμή αρρωσταίνει κάποιο. Πάει από τις κρεπάλες και, και τα γούστα. Και... πάει καλύτερα το team και μετά ενημερώνεται απλώς ότι θα προπονείται με την ΚΑΠΑ 20. Ο Γκαρσία πάντως τελευταίο ταξίδι που κάναμε με την ΚΑΠΑ 20 με όλους τους παίκτες της πρώτης ομάδας μίλησε. Ετοιμάζεται το έλαφος να έχουμε μια σχέση έτσι. Καλού κακού. Για λέγε, Νίκο μου, τι έγινε χθες? Εντάξει, νομίζω ήταν ένα κλασικό παιχνίδι του φετινού ΠΑΟΚ. Έτσι δεν... Αν όχι, εντάξει, δεν είναι όλα. Κατάλαβες εσύ πώς βγήκανε 10 πόντους μπροστά αυτοί? Γιατί εγώ δεν το κατάλαβα. Μιλούσα στο κινητό, έκανα κάτι, του είχα ισοπαλία και ξαφνικά γυρνά το κεφάλι μου και βλέπω. Ο ΠΑΟΚ έκανε χθες πάρα πολλά λάθη. Έτσι, είχε 25 λάθη. Το νούμερο είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο σε φάση να πεις, μα καλά, πώς γίνεται μια ομάδα να κερδίσει που έχει κάνει 25 λάθη. Αυτός ήταν ο πασχετικός ΠΑΟΚ, δεν μας κάνει τίποτα εντύπωση. Και χθες μάλιστα γύρισε το παιχνίδι από τους 10 πόντους με τρίποντο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά φέτος. Με τρίποντα. Τρία σε ένα λεπτό έκανε. Ναι, το τρίποντο εννοώ γενικά. Ναι. Που ο ΠΑΟΚ φέτος όχι παίρνει ένα παιχνίδι από τα τρίποντα, γιατί δεν το πήρε από τα τρίποντα, αλλά τέλος πάντων έβγαλε και αυτό το στοιχείο στο παιχνίδι. Εντάξει, τρία ελεύθερα σου τώρα για να τα λέμε όλα. Ένα του Τσόχλα, ένα του Πέινερ και ένα του Σάιμπερ.
Γυρίσει σε ένα. Μέχρι τότε είχε 0 στα 5 όμως. Ναι, έτσι είναι η σουτέρ, φίλε. Και στο Γιάνκοβιτ, το Ειρήνη και Φιλία, στο παραδοσιακό παιχνίδι που δεν είχε γεννηθεί, είχε 0 στα 5 όταν σηκώθηκε. Το θυμάμαι εκείνο, εντάξει, ναι, το θυμάμαι. Όταν σηκώθηκε είχε 0 στα 5. Και έκανε το 1 στα 6. Εντάξει, έτσι ήταν ένα παιχνίδι, νομίζω είχε, ήταν σχεδόν ίδιο με εκείνο στη Πάτρα με τον Προμηθέα. Τότε ο Πάουκ είχε επικρατήσει την παράταση. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι που στα ξεκινήματα της τέταρτης περίοδου ο Πάουκ ήταν πίσω σε ένα σκορ που έλεγε ότι έτσι όπως είναι το παιχνίδι δύσκολο θα το γυρίσει. Αλλά παίζοντας πολύ καλή άμυνα, ο Πάουκ δέχτηκε χθες 12 πόντους στην τέταρτη περίοδο, ενώ μέχρι τότε είχε σοβαρό πρόβλημα. Παίρνοντας πάλι πάρα πολλά rebound, είχε 17 περισσότερα από τον Κόρυβο, είχε 47 κόντρα σε 30. Αυτά τα λάθη τα αντιπαρέβαλε με την άμυνά του και με τα πολλά rebound που πήρε και βέβαια, όπως και να το κάνουμε. Αυτό που λέμε με το ένα σου, το να πάει στο ένα σου το παιχνίδι, τη μια φορά θα το βάλεις εσύ και θα κερδίσεις, την άλλη φορά θα το δεχτείς και θα χάσεις. Εντάξει, αυτό που κάνει ο Χρυσικόπουλος βέβαια εκείνη την ώρα είναι για να πάθουμε κεφαλικό. Εντάξει, και σηκώνεται ο παίχτης ο οποίος είναι ο καλύτερος του Κορύβου, έχει βάλει 18 πόντους ο Μιλουτίνοβιτς και σηκώνεται ελεύθερος για τρεις. Κάνει έρμπολ. Ναι, και κάνει έρμπολ. Το έστειλε στο φωτογράφο που είπε ο Μιλουτίνοβιτς του Κορύβου, ο οποίος είπε φοβερά πράγματα χθες. Τι έλεγε το παγκοσάκι αυτό. Έχει χάσει πολλά ματζιζε ο Κόρυβος όπως το χθεσινό. Και είχε κατακτήσει. Και χθες είπε ναι, αγανάκτησε, είπε πάρα πολλά. Εντάξει, πες και εμείς ομοιοπαθείς μας. Πες κάτι ενδεικτικό, ρε φίλε, γελάσουμε λίγο. Είπε ότι όταν τον πίνουμε θέλουμε να τον πίνουμε μόνοι μας και τέτοια. Να τον ευχαριστούμε και τέτοια. Είπε φοβερά πράγματα τώρα, εντάξει. Δηλαδή του βγήκε αγανάκτηση τρελή. Έχασε παιχνίδι με τον Άρη, έτσι. Ναι, με ναι, την, ναι. Με τον Δόξα Λευκάδας νομίζω. Σε δύο παρατάσεις ή σε μία. Πάντως στην παράταση. Με τον Δόξα Λευκάδας. Με τον Άρη νομίζω ότι είχε χάσει δύο παρατάσεις. Ναι. Γιατί ήταν 20 πόντους μπροστά. Ναι. Έχει τέλος πάντων κάποια πράγματα έχει χάσει έτσι και αυτές θα χανάξει ο άνθρωπος. Εντάξει. Είπε πολλά πετυχημένα. Ο Τέιλορ που έπαιζε σε αυτό. Ο Τέιλορ που έπαιζε σε αυτό το τελευταίο του παιχνίδι και σε κάποια φάση και 0 στα 13. Νομίζω έκανε 1 στα 14. Μα είπε και γι' αυτόν, είπε και γι' αυτόν. Είχαμε λέει γι' αυτόν τον Αμερικάνο 15 μέρες, όχι φεύγω, όχι μένω, όχι φεύγω, όχι μένω. Είπε διάφορα, τέλος πάντων. Εντάξει. Για τον ΠΑΟΚ το θετικό είναι ότι μετά από εκείνη την ήττα από τον Ολυμπιακό αντέδρασε καλά και με τη Βαρέζε και με τον Κόρυβο. Δηλαδή πήρε τις δύο νίκες που ήθελε, που είχε την πίεση της. Τι ρεκόρ έχουμε τώρα. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 7-5. 5 ήττες έχουμε. Ποια είναι η πέμπτη. Κίμη Λευκάδα. Έχει φτάσει από Κίμη Λευκάδα. ΑΕΚ Ολυμπιακό. Εντάξει, άκουε, η Λευκάδα έχει 5 συνεχόμενες ήττες. Η Λευκάδα δεν πετυχαίνει το καλάθι. Του έβαλε ο άλλος. Άκου λίγο. 17 πόντους. Λέγαμε ρε παιδί μου ότι η ομάδα είχε στηθεί 5 μέρες πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ και μας κέρδισε. Μετά που άρχισε να μοντάρεται, μετά άρχισε τις ήττες. Μα έχει, ο Χάρης έχει πολλά προβλήματα εκεί πέρα. Το έφυγε ο καλύτερος του Αμερικανός. Πήρε άλλον, δεν έχουν και αυτοί πολλά θέματα εκεί. Τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει μια διακοπή αρκετή, ήταν εκεί παίχτες δηλαδή, που φύγανε να ξεκουραστούν κάποιες μέρες και θα επιστρέψει προς το τέλος της εβδομάδας καθώς 3 Ιανουαρίου αν θυμάμαι καλά ή 4, αυτό είναι που δεν θυμάμαι ακριβώς, το παιχνίδι με την Βιλερμπάν. Και μέχρι τότε βέβαια θα έχει και έναν ακόμα παίχτη, έτσι, τον Φάντ Μακπάτερ. Περίμενε λίγο τώρα, εδώ έχουμε τον αδερφό το 203 που λέει επιτέλους αντικαθιστάται ο Μπράιαν. Το παράλογο, γιατί παράλογο πάντα υπάρχει στην ΚΑΕ, είναι ότι δεν αντικαθιστούν άμεσα τον παίκτη Λαχείο των 2 πόντων και 0,5 rebound τον Τέιλορ. Χθες έπαιξε 18 δευτερόλεπτα. Ολόκληρα. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό. Μπήκε ο Μαργαρίτης, λογικό είναι. 36,5. Όχι, και ο Μαργαρίτης έπαιξε λίγο χθες. Ο Μαργαρίτης είχε θέμα με φάουλ χθες από νωρίς και έπαιξε ελάχιστα, αλλά έπαιζε κυρίως ο Πέινερς εκεί που έβγαινε ένα σχήμα. Ή το Χρυσικόπουλος χθες έπαιξε μόλις 18 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, αλλά επιστρέφοντας και ο Μαργαρίτης σιγά σιγά, ο Χρυσικόπουλος είναι ξεκάθαρο πρέπει να το χρησιμοποιήσει στο 4 Μαργόπουλος. Νομίζω ότι δεν το χρησιμοποιεί πουθενά αλλού. Τον έχει στο νερό του μόνο. Ναι, πες του να συγκεντρωθεί λίγο να πούμε. Μας έχει σπάσει τα νεύρα σε κάτι φάσεις να πούμε τώρα. Εντάξει, παιδιά, ο Χρυσικόπουλος αυτός είναι. Τον ξέρουμε. Έτσι, δεν είναι ο παίκτης. Έχει την τεχνική να κάνει τέλος πάντων το αυτονόητο στην τελευταία φάση του αγώνα να πετύχει συμπαίκτη. Συμφωνώ. Αλλά είναι ένα παιδί που έχει πάρα πολλά σκαπανεβάσματα. Δεν είναι. Δηλαδή, ο Χρυσικόπουλος ξεκίνησε εξαιρετικά τη σεζόν, αλλά βλέπουμε ότι στην πορεία πηγαίνει προς τα κάτω. Δεν έχει την ίδια εικόνα. Έτσι. Αλλά ο Πάουκ τον εμπιστεύεται. Ο Πάουκ του έχει ρόλο βασικού. Θεωρεί ότι μπορεί να τον βοηθήσει και όντως κάνει την καλύτερη του επαγγελματική χρονιά. Αλλά έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Αυτό το ξέρουμε. Δεν είναι σκαμπανεβάσματα, έχουν όλοι οι αθλητές, δε φίλε. Αυτό που κάνει στην τελευταία φάση δεν έχει να κάνει με σκαμπανεβάσμα. Μα σκαμπανεβάσματα και βάζω και αυτό, το πνευματικό κομμάτι. Ναι, το πνευματικό λίγο να το δουλέψει. Να πάει να ακούσει λίγο Χατζηδάκι, να πάει να ακούσει κάτι, ξέρω εγώ, να πάει να δει λίγο Πιάφ. Αυτό λέμε. Εντάξει, ναι. Θα ηρεμήσει τώρα, θα πάει δύο-τρει μέρε στην Κέρκυρα, θα σιχάσει το κεφάλι.
κεφάλι του λίγο, θα γυρίσει μετά με πιο καθαρό κεφάλι. Εντάξει. Εντάξει, είναι πνευματικά πιο έτοιμος. Δεν γίνεται, εντάξει, φτάσει το παιχνίδι εκεί, να έχεις βγάλει την τέλεια τελευταία επίθεση. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, ρε φίλε, τώρα δεν θα δεις ποτέ τέτοιες τελευταίες επιθέσεις. Ναι, ναι. Να φτάνει, ναι, δηλαδή, ο ψηλός να ταΐζει τον κοντό κάτω από το καλάθι χωρίς μαρκάρισμα. Ναι, εντάξει. Ναι. Στο 82 και να παίζεις άμυνα, να παίζεις το rebound και να τη δίνεις στον άλλον. Ούτε καν να τη κλέβει ο άλλος και να πηγαίνει έξω. Να τη δίνεις στον άλλον, ναι. Ναι. Δηλαδή, ναι, ρε φίλε, μας έφερες μνήμες 20 ετών χθες. Ξέρεις, ναι, που. Δηλαδή, έλεος. Σε αντίστοιχο μάτς πάλι που κερδίσαμε, αυτό γράφει στο Facebook ο Τσακαλέας. Λέει, εμείς, λέει, κάναμε αυτό που έπρεπε. Ναι. Τώρα, άμα ναι, δεν έτσι, βγήκε. Ναι, έτσι, ναι, ναι, όντως. Και γράφει ο άλλος από κάτω. Και γράφει όλος από κάτω, ας κάνουμε, λέει, εμείς αυτό που πρέπει και κάποια στιγμή θα μπουν και τα σουτ. Έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ χθες έκανε πραγματικά ό,τι μπορούσε για να χάσει. Ό,τι μπορούσε το έκανε. Αλλά στο τέλος το πάλευσε και του κάθισε και φάσει το τέλος. Η ψυχή του Τσόχλα, ρε φίλε, και του MVP Πέινερς, εντάξει. Ο Πέινερς από τότε που έχει επιστρέψει μετά τον τραυματισμό του είναι διαρκώς σε διψήφιους αριθμούς. Του χωρίξει κάτι πινελί και στο μεταξύ εκεί που δεν ακολουθεί τη φάση και τρώμε το 76-72. Που δεν πάει στο rebound και βγάζει ο άλλος το follow. Έχει κάτι κακές στιγμές που απορείς, αλλά έχει κάποιες πολύ ποιοτικές στιγμές. Και νομίζω ότι έχοντας δει την ομάδα τώρα πια σχεδόν 3 μήνες και κάνοντας ένα πρώτο, έτσι, ας το πούμε, απολογισμό, από ό,τι έχουμε δει, νομίζω ότι ο Πέινερς είναι ο παίκτης που όταν είναι σε καλή μέρα δίνει κάτι παραπάνω στον ΠΑΟΚ. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο ΠΑΟΚ είχε πολλές ήττες όταν δεν έπαιζε. Γεγονός. Γεγονός. Πάμε τώρα στο McFadden, Νίκο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι. Ο McFadden είναι ένα θέμα αν θα αγωνιστεί σήμερα στο τελευταίο του παιχνίδι με την Ανσίου. Παίζει το βράδυ με την Ναντέρ στη Γαλλία. Ναι. Από στιγμή σε στιγμή αναμένονται τα. Εκεί δεν πήγε άσχημα αυτός. Είχε 13 πόντους μεσόωρο. Έπαιζε σε πολύ κακή ομάδα. Ναι. Έπαιζε σε κακή ομάδα, ναι, η οποία είναι τελευταία. Δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί σήμερα, εάν θα είναι και αυτόν το τελευταίο του παιχνίδι με την Νανσί. Πάντως σήμερα αναμένονται τα τυπικά για να γίνει και ανακοίνωση και αύριο ή μεθαύριο αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό το καλοκαίρι ήταν πριν τον Brian επιλογή. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Και δεύτερον, αν κατάλαβα από τα χαρακτηριστικά που είδα στα βίντεο που είναι highlights και εγώ μπορώ να δείχνω Michael Jordan, έτσι, έχει καλύτερη τεχνική και καλύτερο shoot. Ναι, νομίζω ότι είναι περισσότερο παίκτης που μπορεί να απειλήσει από την περιφέρεια εκεί που έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ο ΠΑΟΚ έχει θέμα στο σούτ από την περιφέρειά του. Δεν είναι τυχαίο ότι στο τρίποντο είναι στο 25-27%. Όχι ότι ο McFadden έχει τίποτα τρελά νούμερα στο κομμάτι. Απλά είναι ένας παίκτης που μπορεί να απειλήσει περισσότερο από εκεί. Για εμένα έχει αρκετά στοιχεία που μοιάζουν με τον Bryant, αλλά έχει το κομμάτι αυτό του σούτ που είναι πιο αξιόπιστος από τον Bryant. Και πιο διεισδυτικός είναι, φίλε. Δηλαδή. Και σίγουρα είναι και πιο έμπειρος, έτσι. Είναι ένας παίκτης που είναι στα 29 του, έχει παίξει 7 χρόνια στην Ευρώπη. Πήρε μια καλή αποζημίωση από την ΑΣΥ και αυτοί που παίρνουν μια καλή αποζημίωση από την ΑΣΥ. Θα πάρει τα τέτοια από εμάς, ναι. Στον πάγκο το ξανακοίταξαν και τρέξαν την υπόθεσή του. Αναμένεται αύριο ή μεθαύριο στην Θεσσαλονίκη, ώστε να κάνει τον ταμπούτο το πρώτο παιχνίδι στη Γαλλία με την Villarban. Δεμένη εκεί να το συναντήσουμε κατευθείαν. Ναι, ναι. Και ένα πρόγραμμα το εντάξει, ο ΠΑΟΚ τώρα έχει τη διακοπή, λίγο ξεκούραση κάποιες μέρες και επιστροφή ξανά σε προπονήσεις, αλλά μετά το πρόγραμμα είναι πολύ ζώρικο. Για λέγε. Έχει και Παναθηναϊκό και Βιλερμπάν. Παναθηναϊκό που έχουμε στο ΆΚΑ. Στο Παλαδάκι. Μας τα έχουν κάνει μπαλόνια με τον Τζεντίλε. Μπαλόνια όμως. Μπαλόνια, ρε φίλε. Δηλαδή, αν παίρναν τον Τόνι Κούκοτς 22 χρονών, δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Δηλαδή για τον Τζεντίλε, ό,τι και να διαβάσω είναι ο Τζεντίλε. Μπαίνω από εδώ, Τζεντίλε αυτό, ο αδερφός του Τζεντίλε συνέντευξη, ο ξάδερφος του Τζεντίλε, μάνα Ρέιβερ, το ένα το άλλο, δηλαδή πραγματικά, τους παίζουμε εκεί, τους παίζουμε. Πώς? Εκεί τους παίζουμε. Όχι, εδώ, όχι, στο παρατάκι. Τίποτα, 20 πόντους στο κεφάλι τους δείξω. 20 πόντους. Ναι. Ναι, έχω Πέινερς, δεν μασάω τίποτα. Ναι. Ποιο Τζεντίλε. Ποιος Τζεντίλε, ο Ρίβες, ο Τζεντίλε, ωραία, ο Καλάθης που πετάει την μπάλα και παίζουμε μήλα, εντάξει, ο ποιος άλλο, ποιον άλλον έχουν, ρε. Τον Μπουρούση, τον Παπαδάκη. Τον Μπουρούση τώρα μέχρι να κουνήσει τον απόδειγμα παθαίνει γάγρινα το άλλο. Ωραία. Ναι. Αυτός ο μαύρος, ναι, ο Σίγκλετον είναι καλός. Εντάξει, αυτός είναι λίγο καλός. Ο Φώτσης που κάνει τραυματίας εκείνη τη μέρα κάτι να έχει μια ενόχληση. Θα κάνουμε και την επόμενη εκπομπή. Θα κάνουμε και γιατί ο άλλος τι έκανε. Δύο ώρες μόνος του Γιάρη έκανε. Κάτσε. Είναι δύο και δύο γι' αυτό. Ναι. Δεν τους βλέπω αυτούς. Έχουμε δηλαδή Βιλερμπάν Παναθηναϊκό, δύο νίκες.
Τι άλλο? Ναι, έχει μετά Νεπτούνας. Νεπτούνας έχει το Μαζόνικο. Μετά έχει να παίξει με τον. Κάτσε λίγο, πότε γνωστική με τη Λευκάδα. Μετά έχει και Άρη. Δηλαδή το πρόγραμμα μετά. Τον Άρη, τι τον Άρη. Δεν έχουν λεφτά για ξένους αυτοί. Με δύο θα μείνουν. Σωστά, σωστά. Εμείς παίρνουμε ξένο και δεν παίρνουν τρίτη. Οι ομάδες που έχουν λεφτά, αλλά δεν ξέρουν. Ακριβώς. Ενώ μπορεί να πάρουν δύο αυτοί. Βέβαια θα μου πεις έκανε προσφυγή ο Μάρμπλου. Λογικό είναι αυτό, εντάξει. Άμα δεν έχει τα λεφτά. Αυτό είναι φίλε. Μέχρι το πάπλωμα, εκεί που είναι τα πόδια που φτάνουν, όχι παραπάνω. Έτσι, έτσι. Γιατί οι ιστορικές ομάδες έτσι την πληρώσανε. Άλλες παραλίγο να πέσουν στην Α2, άλλες πέσαν στη Γ' Εθνική, στη Β' Εθνική, στο ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να ανοίγεσαι. Έτσι, έτσι. Εντάξει. Okay, Νίκο, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Τα λέμε κιόλας. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα Σιτουέν Γιαννίδης. Πούμε πρωτοχρονικούς, έχουμε και newsfish. Ναι, newsfish έχουμε. Πάμε newsfish και... Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την GAS24 Κουγιουμτζίδης. Λοιπόν, θα έχουμε επιδείνωση του καιρού από την Τετάρτη, από αύριο δηλαδή. Χαμηλές θερμοκρασίες, χιονοπτώσεις και ισχυρή άνεμη στα μεγαλύτερα. Αν θες να μείνεις σε μένα, μην ανεβαίνεις σε ευκαρπία. Έλα στην πτέρυγα του Μπατζόγλου. Μια μέρα θα το βρω αυτό ως δικαιολογία. Την Πέμπτη λέει θα είναι χάλια ο καιρός. Και μετά, επειδή ανησυχείτε πολύ για παραμονή πρωτοχρονιάς, το Σάββατο βελτιώνεται η κατάσταση. Σάββατο 31 12. Ο καιρός εκεί θα είναι πιο ήπιος. Σταδιακά θα πέφτουν και οι άνεμοι και θα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ως προς τις μέγιστες τιμές, δηλαδή θα έχουμε και ηλιοφάνεια, θα είναι καιρός λίγο χειρότερος από όταν την παραμονή Χριστουγέννων στην Θεσσαλονίκη, ενώ και την πρωτοχρονιά απλά νεφώσεις θα έχουμε και όχι παγετούς, όχι πτώσεις της θερμοκρασίας, θα είναι καλούτσικα. Χειμωνιάτικος μένει ο καιρός δηλαδή, αλλά αν πούμε ότι εντείνονται τα φαινόμενα, κυρίως μεσοβδόμαδα, Τετάρτη και Πέμπτη θα συμβεί αυτό. Το Σάββατο και την Κυριακή που μας ενδιαφέρει, που είναι παραμονή και ανήμερα, ο καιρός θα είναι απλώς χειμωνιάτικος αλλά σχετικά ήπιος. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την GAS24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι, τηλεφώνησε στην GAS24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Petrogas. Θέρμανση εξωτερικών χώρων, κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. GAS24 Κουγιουμτζίδης από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα στο 2310-847-700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. GAS24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Σκέφτηκε η ΚΑΕ να κάνει χορηγό το Ωνάσιο καρδιοχειρουργικό. Χρήσιμο θα ήταν, έτσι όπως το πάνε. Δεν μας βλέπω να τη βγάζουμε καθαρή από έμφραγμα. Λέει χτύπα ξύλο, φίλε 79. Απλά το Μοσχοβίτη του έχουμε δώσει 2 μήνες άδεια το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Θα έχει 2 μήνες άδεια. Ναι, δηλαδή, ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Και δεσμευτήκαμε ότι θα τον βοηθήσουμε και στη μετακόμιση που έχει να κάνει. Μην έχει και αυτά στο μυαλό του. Μας πάρει ένα τηλέφωνο, μεγάλα αυτοκίνητα έχουμε. Χέρια υπάρχουν πολλά. Ένα άνθρωπο που του είπα, θα σου καβατζώσω καμιά κούτρα, κανένα τέτοιο για τη μετακόμιση, αυτά το ένα το άλλο, και μου λέει όχι, τα έχω κανονίσει όλα. Τον έχω ικανό, γιατί αυτά δεν τα αφήνει στην τύχη του. Στο μεταξύ, αυτό που πρέπει να ανακαλύψουμε είναι αν αγαπάει πραγματικά ή έχει πουλήσει το κορμί του για να φύγει από το βαζοστοχώρι. Πρέπει να αναστραφούμε λίγο την συγκάτοικο. Δεν έχουμε ακόμα τσεκάρει τη συγκάτοικο, ναι. Είναι απλά date ή είναι φιανσέ? Είναι φιανσέ. Εγώ το βλέπω φιανσέ. Απλά αυτό που προσπαθώ να καταλάβω. Αν είναι φιανσέ λόγω πραγματικής αγάπης, love actually, Hugh Grant κτλ. Ή πουλάει το κορμί του για να φύγει από το σβεστοχώρι. Γιατί είχα πολλές φίλες που πουλήσαν το κορμί τους. Σίγουρα. Φίλους δεν είχα το σβεστοχώρι, ναι. Φίλους δεν είχα να το κάνουν αυτό. Τώρα, αν βγαίνει και σε αρσενικό αυτή η εκδοχή, θα είναι κάτι που θα πρέπει να το σκεφτούμε. Θα το ψυχολογήσουμε τώρα, να το ψαρέψουμε. Εντάξει, πρέπει και να σίγουρα να πρέπει λίγο... και μια μέρα, μόλις θα γίνει η μετακόμιση, να μας φιλοξενεί στο σπίτι του, να μας κάνει ένα τραπέζι. Να... να δούμε έναν αγώνα Champions League, να φάει και αυτή τη φρίκη. Να φάει τη φιάλσε, να δούμε αντέχει. Να δούμε αντέχει ή το κάνει. Ανά, μπράβο. Αναγκαστικά τώρα. Αν, τυχεί, αν του τύχει κάτι τελευταία στιγμή και αναβληθεί, εμείς θα καταλάβουμε. Να κάνουμε και ένα προ. Ένα πρώτο βράδυ, ένα τσίξ το πρωί. Ναι, ναι, ναι. Να θέλει να κοιμηθεί κοπέρα, και εμεί να φωνάζουμε. Ναι, μην φωνάζετε, κοιμά το κορίτσι, ναι, ρε, δουλεύει ναι, αύριο. Ναι. Αλλά να φωνάζουμε. Να φωνάζουμε κανονικά. Ναι, αν δεν τα αντέξει. Θα κάνω ένα πρόμεσο στην εβδομάδα. Είναι κάποια ποιοτικά τεστ που γίνονται και δείχνουν εννοείται... αν μπορεί να αντέξει μια σχέση. Ακριβώς. Πάμε για φινάλε. Αν μπορεί να αντέξει το Citroën C3 στην οδήγησή σα, μπορείτε να το μάθετε μόνο στο Citroën Γιαννίδη, στη Μοναστηρίου 196, στο τηλέφωνο 2310 546 400.
Κλείστε ένα ραντεβού να δοκιμάσετε μόνο σε Citroën Γιαννίδης το νέο σε 3 της Citroën. Και για σέρβις στην Πέντα Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο της Θεσσαλονίκης. Εκεί στις εγκαταστάσεις που είναι στη Μοναστηρίου 299 βρίσκεται μεγάλη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Ποιοτικό σέρβις, εγγυημένη αναγέννηση καταλυτών και φίλτρων πετρελαίου DPF για κάθε είδος οχήματος. 2-3-10-4-61-163 το τηλέφωνο της Πέντα. Κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Παράδοση στην μπαταρία. Ό,τι θέλετε σε μπαταρία μπορείτε να το βρείτε. 545-999, τρία καταστήματα, γιατί εμείς τον Ιταλό αναπτυσσόμεθα κύριοι, δεν μένουμε στατικοί. Και Σικές και Μοναστηρίου και στροφή θέρμης, όπου και να μένετε βολεύει, μην ακούσω δικαιολογίες. Κέντρο μπαταρίας Ιταλός στο 545-999, όπου και αν μείνετε μπορείτε να τηλεφωνήσετε να σας δοθεί η λύση 24 ώρες το 24ωρο στο κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Αύριο πάλι μαζί, 12 η ώρα, για περισσότερα και ό,τι προκύψει στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, στις εκπομπές εδώ του Λίμπερου. Ελπίζουμε να ξεσουρώσει ο Τσερμπατζόγλου από τις κρεπάλες και να μπορέσει να έρθει άδεια. Ναι, άδεια έχει από αύριο. Ελπίζουμε να γίνει καλά. Έτσι, για να μην χάσει και το ταξιδάκι του. Τον είδα σε ένα πάρτι εκεί με διαφάνεια, εκεί σε ένα χόρευε, πετούσε εκεί σαμπάνιες, ιστορίες, κάτι μωέ. Αυτά και νομίζω ότι μετά κάνα δύο φασώματα έξω στο κρύο. Επειδή από τις 20 κάτι βαθμούς άμα βγεις στο μείον ένα, λογικό είναι ρε Δημήτρη, εντάξει, προκύπτουν τέτοια θέματα. Ναι. Να προσέχεις λίγο. Και μην τις βαράς τώρα όλες. Μην τις βαράς. Λοιπόν, ο Θέμης Αδαμαντίδης έκανε δήλωση, δικός μας άνθρωπος. Τι είπε? Έχεις βαρέσει γυναίκα? Και είπε, όχι πολύ. Άνθρωπέ μας. Φιλιά, τα λέμε αύριο. Φιλιά,